φίλες μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και αγάπες πολλές σε όλους. Ξέρετε, σήμερα ολοκληρώνουμε τον πρώτο μήνα του 23. Δεν ξέρω πώς τον είδατε αυτόν τον πρώτο μήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει δείτε τον λίγο με συμπάθεια. Γιατί κάπως έτσι θέλω να σκέφτομαι ότι το 2023 θα είναι απέναντί μας. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, εμένα σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, γιατί μπήκα μέσα εδώ, με πήρε μία μυρωδιά, θα σας πω τώρα χωρίς πλάκα. Λέω, παιδιά, ποιος μαγειρεύει, μου λένε δίπλα μαγείρεψε. Και όπως είμαι εδώ, βλέπω και αρχίζει και βγάζει τα μπριμπλίδια του. Εδώ ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργακη μου, τι έχουμε σήμερα, μου λέει γαλακτομπούρεκο. Όπου του λέω, τι γλυκάρα είναι αυτή. Βάρε, του λέω ένα. Ναι. Κόφτω έτσι, άνοιξε το μου να βλέπω την κρέμα και ρίξε μου και μέσα και μπόλικη κανέλα. Ακριβώς. Και σήμερα θα κάνουμε γαλακτομπούρεκα διαφορετικά που είναι σαν πουγιά. Μια ατομική μερίδα, εντυπωσιακή. Δηλαδή, αν του βάλεις δίπλα και ξέρω εγώ, δύο φραουλίτσες, δύο πραγματάκια στο πιάτο, λέω τώρα, είναι τύπου λες. Ρε, πού έφαγα. Αμέ, εννοείται. Πολύ καλή γεύση, μπράβο. Χαίρομαι που σ' άρεσε και σε λίγο θα τα πούμε και χαίρομαι που ξεκίνησε και γλυκά η μέρα σου. Αυτό είναι ότι καλύτερο. Πιο γλυκά δεν γίνεται. Εγώ για να ζητήσω γλυκό πρωί-πρωί. Ποτέ. Δηλαδή, σου λέω, με έπιασε από τη μύτη που δίπλα κάτι τσιγαρίζανε. Και εγώ, με μυρίσω το τσιγαριστό, το κρέας καταλαβαίνεις. Κάτι παθαίνω. Τι να κάνουμε. Και αυτή η καταγωγή από την Κρήτη, το κρέας, είναι μέσα στη διατροφή μας. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο από την άλλη πλευρά. Τους βλέπω όλους κάπως σήμερα, εκτός από το Σαββούλη. Ο Σαββούλης είναι πάντα. Σήμερα κλέβω την παράσταση, γιατί είστε όλοι λίγο σκούρα. Δεν το Δημητράκης λίγο αυτό, αλλά σήμερα είναι Δημητράκης λαμπίδα σας εδώ. Την κλέβεις, ρε, την κλέβεις. Την κλέβεις ούτως ή άλλως. Και αυτό το χρώμα που είναι ιδιαίτερο, ομολογώ όταν το πρωτοβλέπω, λέω πω πω δεν είναι ωραίο. Αλλά όταν το βλέπω επάνω σε αδεσένα, ας πούμε, σου πάνε όλα τα χρώματα. Πολύ. Μόνο σκούρα γενικά, λευκά μάλλον. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και πραγματικά σήμερα είσαι σαν πηγολαμπίδα. Δηλαδή, επειδή είμαστε όλοι στα σκούρα, πριν το Δημήτρη, κάνει μπαμ αυτό το χρώμα. Κροκί, κροκί. Και τώρα πάει απόψε. Απόψε κάνει. Έλα, δικό σου. Όλο το ρυθμό. Είναι για να μην χάσει. Σήμερα δεν με χάσει. Κάνω εδώ να πέσει το πάτη μάλλον. Είναι αγόρι εσύ. Τη ρυθμική, καταλαβαίνετε. Ησυχάζει ποτέ. Κάθεται ποτέ το ποπουδάκι σου σε ένα μέρο. Πολύ συγγνώμη. Το αραζίνο, κλείνουν οι μπαταρίε. Αδειάζουν. Άρεσε. Έχει ακαθυσία. Καλημέρα και σήμερα, καλησπέρα σα. Είναι διαταραχή αυτό, το ξέρει. Λέγεται ακαθυσία. Δεν ήξερα. Βεβαίω. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κάτσουν για πολλή ώρα σε συγκεκριμένο σημείο λέγεται ακαθυσία και είναι διαταραχή. Τρώνε όρθιο. Είναι διαταραγμένο, Ελένη. Έχει κάτι παιδικά που δεν καταλάβει. Εγώ. Μα τρώω. Δεν το έχω ξανακούσει. Εσύ τρως όρθια, σ' αρέσει να τρως όρθια. Όχι. Δεν σ' αρέσει. Εγώ θέλω η αεροδελεξία. Το κρασάκι μου, το φαγάκι μου, τα μπουκάλια μου. Δεν είναι. Το διασκεδάζουμε. Πάμε και κάτω. Το πόσο μου αρέσει που παίζει κάθε μέρα με τα κραγιόν σου. Αχ, Ελένη. Πότε θέλει να παίξουμε, να φέρω και εγώ το δικά μου. Κάπως έτσι το βλέπω. Να σας πω την αλήθεια, τόσα χρόνια στην τηλεόραση το θέμα κραγιόν. Είναι δικό σου. Δηλαδή δεν το έχω ξεπεράσει. Μα αρέσει να παίζω με αυτό. Αφού σε κραγιονού, τα έχουμε πει. Γι' αυτό σε βλέπω και σένα. Το τα έχει δώσει όλα σήμερα. Ο άντρας σου, τι σου λέει όλα από τα χρώματα που δοκιμάζει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα γνωστά. Κοίτα, με βρίσκει και ανεβασμένη, Ελένη, οφείλω να σου πω. Είσαι ανεβασμένη και χαίρομαι. Δεν θέλω να το λέω για να μην αλλάξει διάθεση. Δηλαδή πραγματικά αν έχουμε δώσει ένα 10% σε αυτή τη διαφορά της διάθεσής σου, πολύ, εγώ πολύ. Το θεωρώ σπουδαίο. Νομίζω ότι έχετε δώσει 50%, όχι 10%. 50% δεν νομίζω, αλλά όχι. Εντάξει. Άκου, Ελένη, ξέρω τι σου λέει. Μην με κούνασε. Τι σου λέει. Είδε Netflix. Τι, όχι, δεν είδα Netflix. Δεν προλαβαίνω καθημερινές. Σε βάφεσαι σπίτι σου ή μπαίνεις με τα κραγιόνια, με τις νεφαρίδες κτλ. Μπαίνω υπερπαραγωγή. Μπράβο, καλά κάνεις. Με βλέπουν έτσι και μετά πάω και ξεβάφω. Θα σου πω την αλήθεια και εγώ δεν ξεβάφομαι ποτέ στη δουλειά. Πάω σπίτι, λες με δούνε. Όλο μια κοτσίδα με βλέπουν. Ενώ όταν γυρνάω τη δουλειά είμαι πάντα περιποιημένη. Μαλλιά, μακιά, τα κραγιόνια. Αυτό έχει μια παγίδα όμως. Λένε ότι το μυστικό για να κάνεις εντύπωση είναι να σε τον περισσότερο καιρό τα χάλια σου και σε μια φορά να σε δουν υπερπαραγωγή. Άμα σε βλέπουν κάθε μέρα υπερπαραγωγή, το συνηθίζουνε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Καλά με έχει πάει με το εσένα με έχει πάει. Δεν με ξέρετε, δεν ξέρω. Να ξέρετε, το διαφορετικό πάντα κάνει τύπος. Δηλαδή, αν έχεις συνηθίσει έναν άνθρωπο να τον βλέπεις με φόρμες, μόλις το δεις με κουστούμι θα πεις «Α, ωραίος είσαι». Ή το αντίστοιχο, αν βλέπεις κάποιο κουστούμι, το δεις να είναι πιο κάζο, όλο αυτό. Εσύ να ποιο είναι το normal σου, παιδί μου. Ποιο? Το normal σου, στο ντύσιμο, στο φτιάξιμο. Εγώ φοράω τα ίδια και τα ίδια ρούχα. Ένα τζιν και ένα τισέρτ χειμώνα καλοκαίρι. Αυτό. Εγώ και ο Μπισμπίτη. Το μαύρο το τισέρτ.
αυτό. Ωραίο είναι να έχει. Αλλά ο Σάβα σήμερα έκανε εντύπωση που το είπα και εγώ τρεις φορές, Ελένη. Από το πρωί με τον είδα, ο Σάβα σήμερα όντως έκανε μπαμ. Εγώ αυτό το χρώμα ήθελα να το βάλω σε μία πολυθρόνα, γιατί λέω θα ξεχωρίζει, θα δείχνει πολύ ωραία. Και μ' άρεσε πολύ, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην μιλάτε όλοι μαζί γιατί τα χάνω. Εγώ το λέω γιατί είναι δύσκολο χρώμα. Θα τεστάρεις λίγο εδώ. Σε ένα έτσι πιο ήσυχο σαλόνι μονότονο, πώς θα το πω, πιο με. Λες, βάζω και μια πολυθρόνα τέτοιο χρώμα και δίνω για να ρηχτάρει. Μια βιντατζιά να κρυπά, είναι ωραίο αυτό. Πάντως, είναι δύσκολο χρώμα για άνθρωπο, μπορεί να χλωμιάζει. Εσένα δεν έχει βρεθεί ακόμα το χρώμα αυτό. Κάτσε κάτω τώρα. Υπέροχο. Ναι. Κάτσε κάτω. Έκανε να πάω στην τεσσάρα μου. Με θεματάρες τώρα. Σε έφτιαξε. Ένα τάλι. Το κλιπ το ξέρεις τι περιμένω κάθε μέρα να δω τι θα διαλέξει. Λέω, έχουμε φτιάξει σήμερα. Τι θα βάλεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχουμε μεγάλη διαμάχη γίνεται στην αίθουσα σύνταξη για το βίντεο κλιπ. Δεν το επιλέγεις μόνος. Εγώ, αλλά το επιλέγω. Αλλά ο καθένας εδώ έχει την αποψούλα του, Ελένη. Έχουμε μια ένσταση. Ο ένας δεν το ξέρει, ο άλλος δεν το θέλει, το άλλο δεν του αρέσει. Λέει μια ιδέα. Καθόμαστε ο καθένας κάνει τις δουλειές και λέει για βίντεο κλιπ θα βάλω αυτό και κάνουμε. Θέλεις να πεις μερικές ιδέες από αυτές που ακούστηκαν για σήμερα να αλλάξουμε λίγο το σάκι. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα με Αναστασία που είναι ολοκένουργιο. Λέει είναι καινούριο, μωρέ, να το ξέρω. Είναι καινούριο, το παίζουμε. Ωραία. Μετά πήγα. Πού πήγα μετά, Διονύση. Πώς? Ιουλία, δεν πήγες μετά. Ιουλία Καραπατάκη. Λέει δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ έντεχνη. Και τελικά καταλήξαμε, να το πω. Ναι. Κωνσταντίνο Αργυρό. Ηλιοβασίλεμα. Ποιο είναι αυτό. Κομματάρα. Με το light. Λίγο, το πολύ ωραίο. Πώς πάει, ρε Σάβα. Τα μάτια μου. Για να δεις τι. Ναι, ωραία. Είσαι σε τέτοια κατάσταση σήμερα. Ναι. Είσαι λίγο χαμηλότερο να γιατί. Είμαι ο άνθρωπος Βαρκάδα σήμερα. Το βράδυ ήταν καλό, εχθές. Φανταστικό. Μπράβο, ρε. Φαίνεται το τραγούδι που έπαιξες. Ξέρω, το ξέρω. Κοιμήθηκα μπρούμι. Ήταν όσο λίγο σχημάμαι ανάσκελο. Ήταν ωραία, ήταν ωραία. Εγώ όμως παρακολουθώ τα κομμάτια σου για να μην τους αφήνεις να βάζουν οι άλλοι αυτά που θέλουν. Γιατί εγώ προσπαθώ να καταλάβω σε τι φάση είσαι. Το ψυχισμό μου, τον παράξενο. Τον ιδιαίτερο. Άντε να μην λέω το παράξενο. Γιατί. Τον ιδιαίτερο. Βέβαια. Εξάλλου, ποια είμαι εγώ. Εγώ είμαι η πρώτη που λέγω τον εαυτό μου, η μαντάμ παραξενίδου. Δηλαδή, πώς είμαι, έχω τις παραξενίες μου. Όχι, ρε Ελένη, άστα. Σαν και εμένα, Ελένη. Μετά από 30 χρόνια, άστα. Σαν και εμένα καμιά, Ελένη. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις παραξενίες μας. Απλά κάποιοι φαίνονται και κάποιοι δεν φαίνονται. Αλλά άμα το ζήσει, τα βλέπει. Υπάρχει άνθρωπο που δεν είναι παράξενο. Είναι λίγο πιο κυκλοθυμική από του άλλου. Ησύχασε. Άλλο να τα λέει η Ελένη και άλλο να τα λες εσύ. Α, ναι. Λίγο κάπω κάπου. Α, γιατί δεν κατάλαβα. Από μένα δεν τα δέχεσαι. Όχι. Είναι λίγο όπα. Είμαι συνάδελφο και θέλω το καλό σου. Α, το φέρνει έτσι. Εντάξει το δέχομαι. Έτσι το θέλω, ναι. Απ' έξω, απ' έξω. Μάλιστα. Τι να πω. Ωραίε και μελωδίε. Πότε το έβγαλε αυτό το κομμάτι? Αυτό είναι ολοκένουργιο, το καλοκαίρι. Μάλιστα. Μαζί με το Light ήταν να το πουν στα βραβεία μάτι, τελικά δεν έγινε εκεί. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα ήθελα να αποσύρουμε τις μουσικές μας. Θα ακούσουμε τη μουσική από το Μαύρο Ρόδο, γιατί θέλω να θαυμάσω τον Λεωνίδα, τον Κακούρη, που χόρεψε χθες μια ζεμπεκιά, είχε χαρά που βρήκε το γιο του. Όχι μόνο του, δεν τον νοιάζει αυτό, τον νοιάζει ότι βρέθηκε το παιδί του. Και έριξε μια ζεμπεκιά. Ομολογώ ότι χθες που είχα δω τον Απόστολο τον Κλέτσο, κάθε φορά που βλέπω τον Κλέτσο ζεμπέκι. Ζεμπέκικο σκέφτεσαι, όλοι μας. Ναι. Όλοι. Από τα ωραιότερα, ίσως γιατί ο ίδιος ρε παιδί μου το χόρευε με πολύ. Λεβέντικα, λεβέντικα. Το ζούσε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε ωραία. Έλα, Λεωνίδα μου, πάμε να σε απολαύσουμε. Στο Μαύρο Ρόδο, εκεί όπου ο Λεωνίδας Κακούρης, δηλαδή ο Θέμης Καστρινός, πραγματικά ήταν ένα ξέσπισμα, εγώ θα πω χαράς, που το παιδί του επέστρεψε. Εκεί που έχει αξία όμως να δούμε είναι στο σημερινό επεισόδιο τι γίνεται με την δόκιμη μοναχή, η οποία ο καλός της φίλος, ο Γεράσιμος, ουσιαστικά την πιέζει και θα δούμε τώρα την σκηνή που μας δώσανε, να μάθει τι ακριβώς έχει παίξει. Με εκείνη και τον Πέτρο. Πιέζει ασφυκτικά. Είναι αυτό που σου είπα χθες στην εκπομπή, ότι δεν την αφήνει να πάρει ανάσα. Έχει πάθει τέτοια αιμονή μαζί της, σε σημείο που κι αυτή πια αγανακτεί. Δηλαδή, του λέει μία κουβέντα που θα την ακούσει, Ελένη, την οποία τον κάνει ράκος, γιατί δεν περιμένει. Να το δούμε. Φορά που την ακούμε, με τόσο εκνευρισμένη, τόσο ένταση, δεν την έχουμε ξανακούσει. Κανονική γυναίκα. Δεν φταίει εκείνος τώρα. Εντάξει, το είπε δύο φορές, δεν πίεσε και τόσο τραγικά. Αφού είπε στο τέλος, συγγνώμη, εντάξει, μην κάνεις έτσι. Έχει περάσει απαγωγή, την κυνηγάνε όλοι, μέσα, έξω, μπαίνει, βγαίνει, τρέχει, γουστάρει τον άλλο. Εντάξει, είναι πιεσμένη η κοπέλα.
Ναι, πραγματικά από πού σου πω κάτι. Τελική, ο άλλο γουστάρει, ξέρω εσύ. Ο άλλο, παιδιά. Ναι, αλλά όμω. Γουστάρει τέζα ο άλλο. Γουστάρει τέζα. Μετά από αυτή την τοποθέτηση. Γουστάρει, ξέρω, γουστάρει τέζα. Έτσι, να ξέρω, να είναι η εκπομπή, είναι ανοιχτή. Έτσι, και ποιε εκπομπέ νομίζουν ότι είναι ανοιχτέ. Εντάξει. Αυτά δεν είναι για όσοι είναι άνω από 40 που μας λέει συνέχεια, που με λέει συνέχεια. Όταν οι άλλες εκπομπές είναι η Χαρούλα Πεπονάκη και η Κατερίνα, εμείς είμαστε η Ειρήνη Ανιψιά. Λοιπόν, συγγνώμη, έχεις άδικο, γιατί την πιέζει πάρα πολύ, αλλά και ποιος είναι που την πιέζει. Να πω, όταν τα γόρη της, μα και τα γόρη της να ήταν και να την ανέκρινε, θα του έλεγες πειρά, παράτα με μέτρηξες. Μη εντυμότητα εδώ, ότι μέχρι τώρα εκείνη νομίζω ότι είναι ο φύλακας άγγελός της, αυτή είναι η σωστή έκφραση για αυτόν, ενώ αυτός αισθάνεται ερωτευμένος μαζί της και της το κρύβει. Και αυτό τον βάζει σε αυτή τη θέση να κάνει αυτά τα ξεσπάσματα. Τώρα θα το καταλάβει η δόκιμη μοναχή. Μήπως εκείνος νιώθει προδομένος γιατί σου λέει ότι εντάξει. Προδομένος μόνος του. Είχα κρύψει ό,τι είχα κρύψει γιατί ήξερα ότι είσαι ασκούμενη μοναχή. Ότι εν πάση περιπτώσει έχει ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Αν είναι να μην ακολουθήσει τον άλλο δρόμο, γιατί να μην έρθει το δικό μου. Το δρόμο. Το δρόμο. Δηλώθηκε ο φίλος από την αρχή, μισό λεπτό. Τέλος πάντων. Σωστό, όχι. Έτσι το λέει. Σωστό, γι' αυτό έχει αγαπηθεί άνθρωπος. Πείτε μου λίγο, μια και έχω δύο λεπτάκια ακόμα. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι η καλεσμένη στην εκπομπή Έλεο. Στη δεύτερη, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Σρόιτερ, αυτή τη φορά είναι η Έλενα Χριστοπούλου. Πείτε μου δύο λόγια για αυτή τη γυναίκα που εγώ όταν τη σκέφτομαι, έναν άνθρωπο που ασχολείται με μοντέλα, με τη μόδα. Νομίζω κάποτε είχε και. Πώς το λένε, πρακτορείο. Είχε το πιο διάσημο πρακτορείο μοντέλων. Ήταν μια γυναίκα τότε στα περιοδικά, όλοι συνεργαζόμασταν μαζί της. Ήταν απαραίτητο να την ξέρεις και να την έχεις στην ατζέντα σου. Είχε όλα τα μια μοντέλα. Γυναίκα με έντονη προσωπικότητα. Μια γυναίκα με πάρα πολύ έντονη προσωπικότητα, το οποίο βγαίνει και στη δουλειά της τώρα και την τηλεοπτική, αλλά και τη δουλειά της μάνατζερ, την οποία συνεχίζει να κάνει. Συνεχίζει. Περισσότερο με influencers. Η πορεία μου είναι, και αυτό θέλω λίγο να διευκρινίσουμε. Ξεκίνησε από αυτό το χώρο και πολύ καλά έκανε από τη στιγμή που μπορεί και τη πάει. Μπήκε στο GNTM, αν θυμάμαι καλά. Αυτή ήταν η πρώτη τη δουλειά στην τηλεόραση. Ήταν πάρα πολύ καλή. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Μέντορα ήταν. Ναι, μ' άρεσε γιατί ήταν πάλι, θα πω, ιδιαίτερη. Δηλαδή. Μετά κάπου που δεν θυμάμαι, μπορεί να βρεθεί. Στο Style Rock. Και τώρα στο πρωινό θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σαν μέλος μιας παρέας υποστηρικτική προς μια εκπομπή. Από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, δηλαδή το έχει η ίδια, ρε παιδί μου, γιατί αυτό θέλει και μια άνεση, θέλει και λίγο αέρα, θέλει και λίγο κουράτα, να μπαίνεις μέσα σε αυτά τα πράγματα. Εκείνη το βρήκε, δεν ήρθε, δηλαδή εκείνη έκανε το βήμα προς τα εκεί και όντως το έχει κάνει, το κάνει καλά. Και εγώ το λέω, γιατί ρε παιδί μου, να, ευκαιρίες υπάρχουν πάντα, αρκεί να μην είσαι. Να μην είσαι ένα ακίνητο σε μία θέση. Δηλαδή να λες, α, έχω φτάσει μέχρι αυτήν την ηλικία, έχω κάνει αυτό, σιγά, εγώ μην κάνω εκείνο ή τ' άλλο. Γιατί μπορεί τελικά να το κάνεις, να σου ταιριάζει και να σου πάει και μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Παρότι ήταν μια επαγγελματίας του χώρου της μόδας, κατάλαβε και η ίδια ότι τα ταλέντα της δεν εξαντλούνται εκεί και ότι έχει πολλά να προσφέρει και στην τηλεόραση και από, σε ένα reality, ας πούμε, μόδας, αλλά και πλέον σε μια εκπομπή σε καθαρό εμιθέση σχολιασμού. Κατά τη γνώμη μου έχει κάτι ξεχωριστό. Είναι τα λέει τσεκουράτα όπως λες, αλλά τα λέει με ένα κλάς πάντα, με μια φινέτσα. Δηλαδή ακόμα και όταν έλεγε στα κορίτσια κάτι αρνητικό, όταν ήταν coach, το έλεγε πάντα καταρχάς περιστατωμένα, κατά δεύτερον πάντα με μια φινέτσα. Ήθελα να πω το εξής, ότι νομίζω ότι το διεκδίκησε το να κάνει και κάτι άλλο. Γιατί και το ήθελε την τηλεόραση, δηλαδή ήταν στους στόχους της, της πάει. Ωραία, δηλαδή της μιλάει ωραία ελληνικά. Έχει άποψη. Εικόνα που τη βλέπουμε. Είναι ωραία γυναίκα, είναι δυναμική. Ναι, της πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, και έχει να δούμε πει... λίγο τι μας λέει. Συγγνώμη, γιατί είναι και 50 και με κυνηγάει ο χρόνος. Λοιπόν, να δούμε λίγο το τρέιλερ για την εκπομπή Έλεος. Και φαντάζομαι ότι θα έχει πολλά να πει, γιατί γενικώς μιλάει. Ναι. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα κόβει, τα ράβει, τα φέρνει. Εκφέρει την άποψή της και γενικώς μιλάει. Πάμε να την ακούσουμε. Έχεις φλερτάρει στην ιδέα να υιοθετήσεις, παιδί? Ναι. Έχω φλερτάρει με την ιδέα αυτή. Οι επιλογές μου με έφεραν σε ένα σημείο να μην μπορώ να κάνω παιδιά όταν έπρεπε. Αυτό δεν το σεβάστηκε ποτέ κανένας. Τι εννοείς όταν έπρεπε? Όταν μπορούσα. Εννοείς βιολογικά? Φυσικά. Βιολογικά. Ωραία, δεν το είναι αυτό. Το να μην σέβεσαι τη γυναίκα που δεν, που δεν κάνει παιδί γιατί σέβεται όλο αυτό που συμβαίνει ή δεν μπορεί να συμβεί. Είμαι ένας άνθρωπος
που λόγω της αγάπης, να το πούμε έτσι, να το πιάσουμε από την αρχή κανονικά, ναι. Λόγω της αγάπης και λόγω του συναισθήματος, ναι. Όταν μπορούσα να κάνω παιδιά, δεν έκανα. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό δεν το κατάλαβα, με ακούστε. Δεν το κατάλαβα. Όταν μπορούσα, δεν έκανα λόγω της αγάπης. Όταν μπορούσε βιολογικά να κάνει παιδί, λόγω της αγάπης. Δεν έκανα αγαπούσε. Λόγω της αγαπούσε και στήριζε κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως δεν ήθελε ή δεν μπορούσε ήθελε, και εκείνος. Εντάξει, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Όμως, πραγματικά. Εκείνος δεν το εκτίμησε, σου λέει. Αυτό. Παρότι είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα και δεν θέλω, θέλω να το δω ολόκληρο να καταλάβω τι εννοούσε. Απ' τη μία αναλαμβάνει την ευθύνη, γιατί λέει με φέραν οι επιλογές μου στο σημείο να μην έχω κάνει ένα παιδί και μετά λέει. Δεν σεβάστηκαν οι σύντροφοί μου το γεγονός ότι ήμουν μια γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει τελικά ποιος φέρει την ευθύνη, η ίδια για τον εαυτό της ή θεωρεί ότι κάποιος άλλος δεν τη βοήθησε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το όνειρο ζωής. Τι είναι, Δημήτρη μου. Τίποτα. Ότι είναι μια άλλη Έλληνα Χριστοπούλου τώρα. Τώρα είναι πιο. Είχε ξεκινήσει απρόσιτη, πιο ψαρωτική. Ναι. Τώρα έχει μαλακώσει. Ανοίγεται, εκφράζεται. Ίσως να βοηθάει και η ενασχόληση με την τηλεόραση και ειδικά με το σχολιασμό. Είναι άλλη. Είναι πιο προσιτή. Σίγουρα η ενασχόληση με την τηλεόραση, αλλά ίσως και το ότι η προσωπική της ζωή τα τελευταία δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά σίγουρα 3, μπορεί και παραπάνω, είναι πολύ όμορφη, πολύ στρωτή, πολύ καλή. Όταν είσαι καλά και σε αυτό το κομμάτι, και ειδικά όταν έχεις μεγαλώσει, δεν είσαι 20 χρονών, 25, κάπως γλυκένει σε όλα νομίζω. Τώρα δεν ξέρω, αλλά με χαρά θα τη δούμε σήμερα το βράδυ. Βέβαια. Έλεος. Πάμε τη δημιουργία. Πολύ όμορφα. Δώσε ρυθμό, ρε Σάββα. Δώσε ρυθμό μας κόσμος. Είναι μαζί μας, τον αγαπάμε, είναι πάντα και βάτος. Ξερό. Ξερό. Ξερό ψωμί. Ξερό. Σάββα και ξερό ψωμί. Το βιβλίο της Αργό θα είμαστε εδώ για να... Δεν είναι Αργό, αλλά δεν μιλάνε νέοι. Σάββα. Τι, καινούριο είπες. Σλάνγκ. Σλάνγκ. Αργό, σλάνγκ. Αργό, γλώσσα του δρόμου. Πού τι μαθαίνεις, παιδί μου. Του δρόμου. Τα TikTok. Έχει και site, να ξέρεις. Έχει και site που σου λέει κάθε λέξη τι σημαίνει. Αλήθεια. Slang.gr, κάπως έτσι. Ναι, δεν το βάλανε και τώρα και στα πολιτικά τα spot, δεν το είδατε. Τι λέει. Έχει βγάλει ένα spot ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει «Γεια σου ρε μπρο», του λέει ο πιτσιρικάς του Τσίπρα, «Γεια σου ρε μπρο, έδρε». Ναι. Και μετά βγήκε και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι εμένα δεν μου αρέσουν αυτά γιατί το λέγεται, τα σποτ έχουν τίτλο How To. Και λέει εκείνη, απάντησε ο Πρωθυπουργός, ότι εκείνοι λένε και τα How To, αλλά εμείς έχουμε το Know How. Απάντησε και λέει, εμένα λέει αυτά τα σποτ, λέει ο Πρωθυπουργός, μου φαίνονται πολύ cringy. Cringy είναι ένα συνέστημα ταυτόχρονα. Ναι, cringy είπε. Cringy είπε, μου φάνηκε. Άσε μας ρε γελαλιά, μας πεις εσύ τώρα. Όλοι μου λέτε cringe, cringe, ότι εγώ είμαι ο παππούς εδώ. Μας διορθώνει η Ελιάνα, μας διορθώνει ο Σάββας, μας διορθώνει η Ελαλή. Όλοι ξέρετε και μιλάτε. Εντάξει. Όλοι. Θα το πούμε αυτό στον αέρα. Τέλος πάντων. Ναι, σημαίνει, πες τι, είναι ένας συνδυασμός φόβου και άβολα. Νιώθω άβολα και φοβάμαι και τσαντίζομαι. Όχι, μωρέ, λίγο ιδιάζω και λίγο νιώθω άβολα. Τι είναι αυτό που βλέπω τώρα. Anyway. Νιώθω άβολα, νιώθω τερεν τερεν τερεν. Να μπούμε σε άλλες cringy καταστάσεις. Λένε τι έχουμε για τη συνέχεια, να μπούμε σε cringy καταστάσεις, τι θα κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον Πέτρο Λαγούτη. Δεν έχω πολλές cringy καταστάσεις να σου πω για τον Πέτρο Λαγούτη. Να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Πώς κλείνει το βίντεο του που μιλάει για την πρώην γυναίκα του και μητέρα των παιδιών του. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, αλλά πραγματικά μου άρεσε έτσι όπως το είπε. Που τη βλέπει τώρα να κάνει την μοναχή στο. Πώς το λέμε, Μαυρορόδο. Μαυρορόδο και τα λοιπά. Μ' αρέσει το πείραγμά του δηλαδή. Βέβαια, το πείραγμά του είναι αυτό που λέμε το τρολάρισμα. Ναι. Και τη λέει. Άντε πάλι. Έτσι. Να το πούμε. Εντάξει, κανονικά, το τρολάρισμα. Λέει, ναι. Αυτό το ξέρουν όλοι όμως. Πραγματικά αυτό τη έκανε όταν τη έλεγε ότι βρήκε το ρόλο σου και είσαι στο στοιχείο σου και πόσο πολύ σου ταιριάζει. Προφανώς δεν το εννοούσε, αλλά παρόλα αυτά λέει ότι ο ρόλος είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και τη ταιριάζει. Μιλάει για τις σχέσεις, για το ότι δεν έχει νόημα να είσαι σε μια σχέση αν δεν είσαι καλά. Για το πόση ασφάλεια νιώθει σε μια σχέση. Η Ελένη δεν ανοίγει κινητά. Το έχει κάνει, λέει, μια φορά. Δεν του άρεσαν αυτά που βρήκε. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Ναι, δεν το. Γιατί μπορεί να βρει, λέει, και κάτι. Θα βρει. Κάτι πονηρό απαραίτητα. Όχι, αλλά μπορεί στο δικό σου το μυαλό να γίνει τεράστιο. Γιατί να την περάσει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, και μπορεί να βρει και κάτι, λέει, από το παρελθόν. Το οποίο να μην συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι το ψάχνει πολύ. Δεν είναι τύπου. Άναψε ένα φωτάκι, ήρθε ένα μήνυμα. Εγώ καταλαβαίνω τι λέει. Ότι ακόμα και αν ψάξει κάτι τωρινό, μπορεί να δει. Α πούμε, μπορεί να δει μια συνομιλία του συντρόφου σου με ένα φίλο του. Τη συντρόφου σου με μια φίλη τη. Που να μιλάει πολύ τρυφερά για έναν πρώην σύντροφο. Αυτό μπορεί να το παρεξηγήσει ο σύντροφο ο τωρινό.
μπορεί και εγώ να το παρεξηγήσω. Εξαρτάται από το πόσο τριφερά, μπρο. Βέβαια, μπρο. Όχι, ρε, μπρο. Συμφωνήσω κι εγώ σε αυτή την προπαρέα. Τέλος πάντων, γι' αυτό παιδιά. Τα κινητά, μακριά από τα κινητά, γιατί μόνο προβλήματα φέρνουν και φυσικά για το μεγάλωμα των παιδιών και πώς είναι ο καθρέφτης μας και καταλαβαίνουμε έτσι ότι. Είδες τι είπε, οι γονείς είμαστε ίσως οι τελευταίοι που καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας μεγάλωσαν. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αν σκεφτούμε και οι δικοί μας γονείς πώς μας βλέπαν ή μας βλέπουν όσο τους έχουμε ακόμα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε να τον δούμε. Τέλει ξένη. Έχεις διπλό ρόλο σε αυτή την παράσταση και για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, σκηνοθετής. Ναι, για πρώτη φορά σκηνοθετώ. Συνσκηνοθέτησα εδώ μαζί με τον Γιώργο τον Πυρπασόπουλο και ήταν μεγάλη χαρά. Στο έργο εκτυλίσσεται λοιπόν η ιστορία 7 φίλων. Πέφτει η ιδέα να παίξουν ένα παιχνίδι, να βγάλουν όλοι τα κινητά στο τραπέζι και να ακούν δυνατά σε ανοιχτή ακρόαση όλες τις κλήσεις που δέχεται ο καθένας, να διαβάζονται δυνατά όλα τα μηνύματα. Εσύ θα μπορούσε να μπεις αυτή η διαδικασία. Όταν είμαι σε σχέση δεν κρύβω, αλλιώς δεν θα ήμουν σε σχέση. Αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρχει στο κινητό σου κάτι που δεν θες να το μοιραστείς τώρα με έναν άνθρωπο. Επίσης, ξέρεις, θα μπεις να δεις το κινητό που αφορά την περίοδο που βρίσκεσαι σε μια σχέση ή θα ψάξουμε για τα προηγούμενα. Που εκεί μπορεί να πεις, ναι, ό,τι και να έχεις κάνει δεν με αφορά, έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν μαζί, αλλά και αυτά θα σε κλονίσουν ίσως. Είναι επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν ψάχνω για να μην μπω σε διαδικασία. Δεν ψάχνω σίγουρα. Μία φορά το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό. Άσε από όποιος ψάχνει βρίσκει. Δεν μου άρεσε αυτό που βρήκα. Δεν μου άρεσε αυτό που βρήκα. Όμως το περίμενα και γι' αυτό και το βρήκα. I'm only human after all, don't put your blame on me. Σε έχει ανησυχήσει και νωρίτερα και σε μικρότερη ηλικία για τα παιδιά. Τι κάνουμε το κινητό? Κοίταξε, καταρχάς και οι δύο γη μας πήραν κινητό αφού τελειώσαν το δημοτικό. Έτσι, δηλαδή δεν έπαιζε να πάρουν νωρίτερα. Από εκεί και πέρα μετά υπήρχαν κάποια όρια. Από ένα σημείο και μετά η αλήθεια είναι ότι τα όρια αυτά χάνονται. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν υπάρχουν οι βάσεις, τα παιδιά έφηβοι και μεγαλώνοντας, γιατί πια ο μεγάλος δεν είναι καν έφηβος, έχει φύγει και από αυτό, έχουν από μόνο τους τα κριτήρια να βάλουν κάποια όρια. Το να έχεις εμπιστοσύνη και να ξέρεις ότι ακόμα και αν κάποιος λοξοδρομήσει λίγο, θα ξαναγυρίσει γιατί πιστεύεις αυτό που έχεις χτίσει μαζί του, είτε είναι το παιδί σου, είτε ένας φίλος, είτε οποιοδήποτε, για να είναι το πιο σημαντικό στη ζωή. Μπαίνουν οι κώδικες και του πατέρας γιος και του μεταξύ αντρών. Γιατί πια γίνονται άντρες. Το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως ο γονιός είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει, το ότι γίνονται άντρες. Τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο νωρίς. Δηλαδή, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, από τους γιους μου μπορώ να πήρα χαμπάρι ότι όπα, κάτσε, αυτοί μεγαλώσανε τώρα. Όταν μεγαλώνουν τόσο τα παιδιά, έρχεται αυτό που λέμε καμιά φορά, μεγαλώνω κι εγώ. Βέβαια το καταλαβαίνεις. Όταν βλέπεις ότι έχεις ένα γιο 20 χρονών, άρα εγώ δεν είμαι πια αυτό που νομίζω στο κεφάλι μου, γιατί από ένα σημείο και μετά, δηλαδή εκεί μετά τα 30, μέχρι τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι οριμάζεις κάποια πράγματα και, αλλά ακόμα νιώθεις το ίδιο ενεργό στα πάντα, το ίδιο ορεξάτος για πολλά πράγματα. Προσπαθώ να απολαμβάνω ότι μεγαλώνω και προσπαθώ να, έτσι κι αλλιώς έχω ένα παιδί μέσα μου, το ξέρω. Είναι ένα παιδί το οποίο με έχει κάνει ευτυχισμένο πάρα πολλές φορές και με έχει κάνει και να βάλω το κεφάλι μου στον τοίχο. Οπότε αυτό το παιδί εγώ το κρατάω ζωντανό. Δεν θέλω να λάβω το ρόλο του κυρίου ποτέ. Όχι, ο Πέτρος είμαι. I'm begging you to put your loving hand. Συνδυάζεις δύο δουλειές που φέτος σκίζουν, πραγματικά και δύο. Ναι, είναι η τέλεια ξένη και είναι και παγιδευμένη. Βγαίνει και το τρίτο κύκλο του έτερος εγώ τώρα. Αλλά ναι, ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι που τον πιάχνω με τα κιάλια. Την πληρώνω ύπνος, από τον ύπνο κόβω μόνο. Σε πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι οι σειρές φέτος πάνε τόσο πολύ καλά? Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που έχει να κάνει και με το ότι γίνονται σιγά σιγά καλύτερες δουλειές στην ελληνική τηλεόραση και καιρός ήταν επιτέλους. Λίγο έλειψε το έτερος εγώ να πει στο Netflix. Τα κατάφερε ο Χριστόφορος Μπακαλιάτη με το Μαέστρο. Και μπράβο του. Νομίζω ότι κάτι θα κάνει και το έτερος, δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι. Σίγουρα είναι μια σειρά που είναι για διεθνή καριέρα και νομίζω ότι θα την κάνει αργά ή γρήγορα. Ξέρω αν έχεις την Μυρτό στο Μαύρο Ρόδο. Της έκανα πολύ πλάκα στην αρχή, ότι άντε επιτέλους βρήκε στον δρόμο σου και τέτοια. Και από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας ο χαρακτήρας της. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί η Μυρτό την ίδια να κάνει κάτι τόσο διαφορετικό.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή ηθοποιός. Λοιπόν, το τι έχουμε πει εδώ, το στόμα μας όση ώρα μιλάει, γιατί έχουμε δει όλοι μας τη συνέντευξη. Καταρχήν να πούμε ότι παίζεις το έργο που τη μετάφραση έχει κάνει η Ελεονόρα Μελέτη και την παραγωγή, ο σύζυγός της φυσικά. Τέλη ξένη. Να πάτε το λίγο. Λοιπόν, ένα έργο που πραγματικά αξίζει να το δεις, είναι πολύ σημερινό, είναι αυτό με τα κινητά που κάνουν, ας πούμε, όλα το παιχνίδι. Πώς να το πω, δεν ξέρω αν λέγεται παιχνίδι αυτό. Άντρε, παιδί μου, όλοι τα κινητά μας μπροστά στο τραπέζι, όσο είμαστε μαζί εδώ, για να δούμε τι παίζει. Είναι άξι, παιχνίδι το του παίζεις. Τρόμου αυτό. Και γενικά επαγγελματικά είναι στην αιχμή, γιατί είναι στους παγιδευμένους που είναι το πιο επιτυχημένο σύριαλ του Αντένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά και στο έτερος εγώ, στον Κοσμοτέ, τον τρίτο κύκλο τον περιμένουν όλοι πώς και πώς. Το οποίο φαίνεται να ξέρει κιόλας ότι θα πάει και εξωτερικό, γιατί το είπε σχεδόν σίγουρα. Λέει, κάποια στιγμή δεν θα βρει τον δρόμο του και εκείνο προς τη διεθνή καριέρα, σίγουρα. Αυτό με το παιχνίδι με τα κινητά μπορεί να το παίξει κανείς αν έχει κλείσει τα notifications και δεν έρχονται τα μηνύματα. Έτσι παίζεται εύκολα. Όχι, όχι, έχει δίκιο πάντως, απόλυτο. Νομίζω ότι όταν είσαι νέος δεν έχεις φόβο. Λες, θα ψάξω τα κινητά, θα τα μάθω όλα, θα τα βρω όλα. Θέλω να ξέρω. Όσο μεγαλώνεις, τα φιλοσοφείς λίγο και λες, θέλω να ξέρω. Όχι μόνο θέλω να ξέρω, αλλά τον πιέζεις και τον άλλο. Μα πες μου την αλήθεια και δεν θα γίνει τίποτα. Μα πες μου. Θέλω απλά να το πει. Άμα στο πει. Ναι. Έχεις πεθάνει και έχεις φύγει κιόλας. Για όμως εγώ έχω μια περίπτωση που αν είχα ψάξει κινητό θα είχα γλιτώσει πάρα πολύ ζόρι. Μία περίπτωση είναι αυτή. Εντάξει, ναι. Στεναχώριες. Από την άλλη, βέβαια λέει ότι εκεί που ψάχνεις, είπε και κάτι άλλο που έχει μεγάλο νόημα, ότι εκεί που ψάχνεις και αποφασίζεις, περιμένεις κατά κάποιο τρόπο ότι θα βρεις κάτι. Άρα εννοεί ότι εκεί που το έκανε εκείνος για μία φορά στη ζωή του, δεν εμπιστευόταν. Ναι, ήξερε ότι κάτι συμβαίνει. Του το έλεγε μέσα του, ρε παιδί μου, η κατάσταση. Που θα μπει το σαράκι στο κεφάλι σου και θα τρώγεσαι κάθε μέρα, μπορεί να μην μπορέσεις να ψάξεις ποτέ, μπορεί να μην βρεις ποτέ. Έχει τελειώσει ήδη μέσα σου, γιατί δεν μπορείς να ζεις με αυτό το άγχος. Καλά, πολλοί μπορούν και ζουν. Το θέμα καλά, άνθρωποι... είναι αρρώστια. Καλά, να ρωτήσω είναι αρρώστια. Κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Αν ένα ζευγάρι είναι μαζί ένα-δύο χρόνια και ψάξει κάποιος το κινητό του άλλου και βρει κάτι και χωρίσουν. Αυτό σημαίνει, επειδή λες εσύ ότι θα είχα γλιτώσει μεγάλη ταλαιπωρία. Θεωρείς ότι άμα βρεις ότι, ας πούμε, είχε απιστήσει η σύντροφό σου, σου ακυρώνει όλη τη σχέση. Δηλαδή, ό,τι έχει ζήσει, θεωρείς ότι ήταν μια πλάνη και ένα, μια κοροϊδία. Όχι, αλλά το τώρα σημαίνει. Το μόνο ένα πράγμα, μονόδρομος ο χωρισμός. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή αυτά. Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Την προδοσία την αισθάνεσαι ως προδοσία ως προς τη μονογαμία μόνο και ως προς αυτό που είχατε πει. Δεν ότι... είναι απάτη. Ναι. Την απάτη, εμένα δεν με νοιάζει τώρα. Ας το πούμε μονογαμία και πολυγαμία, μου τα αρχίζεις αυτά. Ξέρω που δεν πας. Είχε πει στο σκόπο ότι. Ο άνθρωπος αυτός που νόμιζε ότι σε αγαπούσε. Σε κορόιδευε. Άρα δεν σε αγαπούσε κιόλα, θεωρείς. Δημητρή, σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος κρύβεται. Άλλο αν. Δεν μιλάω ηθικά αυτή τη στιγμή. Μου κρύβει πράγματα και κάνει, λέει ψέματα. Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό σύμβολο. Είχε πει το εξής. Αρκεί μόνο η σεξουαλική πίστη για να κρατήσει μία σχέση. Όλα τα υπόλοιπα αυτό αναρωτήθηκε. Δηλαδή είναι για τα σκουπίδια τα υπόλοιπα. Παιδιά, το θέμα είναι ειλικρίνεια. Όχι, ρε παιδιά, αλλά για να έχω μία σχέση πρέπει να έχω σεξουαλική πίστη. Το θέμα είναι ειλικρίνεια. Ρε παιδί μου, μισό λεπτό. Ένας άνθρωπος σου φέρεται τέλεια. Σε υποστηρίζει, σε λατρεύει, σε αγαπάει. Η σεξουαλική σα ζωή είναι επίσης πολύ καλή. Όλα πάρα πολύ καλά. Και μαθαίνεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να είχε ερωτικό ενδιαφέρον και για άλλο άνθρωπο. Σου ακυρώνει όλα τα υπόλοιπα. Εμένα το ψέμα μου τα ακυρώνει όλα, sorry. Δεν ξέρω. Αν με κορόιδευε και είχε ερωτική επικοινωνία... Δεν λέμε να το είχε κάνει σύστημα, να σε κορόιδευε κάθε μέρα. Είχε και μία... Ρε παιδιά, τώρα συζητάμε τα αυτονόητα. Τι συζητάς ακριβώς. Όχι, σε ρωτάω, δεν θεωρώ. Αν κάποιος σε κορόιδευει, δεν μπορεί να είναι μαζί σου, τόσο απλό. Αυτό σίγουρα. Αλλά λέω αν θεωρείς ότι όλη η σχέση ήταν για τα σκουπίδια. Όχι βέβαια, αλλά έχει σημασία. Σίγουρα πρέπει να χωρίσω. Σίγουρα πρέπει να χωρίσω. Δεν είπα ότι θα τη βρίσω και από πάνω. Ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Μα τότε ήταν η φάση που μου ορκιζόταν ότι δεν σημαίνει τίποτα. Και εγώ το πίστευα και δεν έκανα τίποτα. Και δεν έψαξα το κεφάλι. Ναι, αλλά κάτι ένιωθε. Κάτι σε έτρωγε μάλλον. Φυσικά. Τι με έτρωγε. Αφού με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε εδώ με τον άλλον. Έλα να δει. Κάπου τα λε. Στεναχωριέμαι. Και εγώ εντάξει εκεί. Δεν πέρασα. Μια πράγα έτσι την πέρασα. Στην Πράγα έκλαιγες! Δεν είδα τίποτα. Χριστούγεννα στην Πράγα, εγώ είδα αυτό. Και δεν πήγες. Ένα τραπέζι. Σου είπαν είναι εδώ και δεν πήγες να δεις αν είναι. Ήμουν στην Πράγα τότε. Πάει να δει, μωρέ. Πάει να κάνει μια σκηνή. Δεν του βάζει τέτοιες ιδέες. Καμιά μέρα του τύχει τίποτα και πάει να κάνει καμιά βλακία και φάει μεγάλη στεναχώρια. Μεγαλύτερη από ό,τι. Σκηνή δεν πρέπει να έχει από μακριά. Λέει να ξανασυμβεί, τελειώσαμε. Δεν έχουμε τα κουράγια. Δεν έχουμε τα κουράγια. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται εδώ. Μην το λες αυτό, αγάπη μου, γιατί ο Κρόνος φεύγει από τους υδροχόους, παιδιά. Σιγά κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Φεύγει το Μάρτι. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε όλες οι αστρολόγες.
Και σήμερα η δικιά μας η αγαπημένη Σμάρο, εμάς θα μας μιλήσει για το Φεβρουάριο βέβαια, αλλά εγώ θα τη ρωτήσω και λίγο, γιατί πραγματικά όσοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ζώδια όπως είναι, υδροχόοι, λιοντάρια, σκορπιοί, ταύροι, κάτι νιώσατε, κάτι νιώσαμε. Νιώσαμε. Κάτι νιώσαμε. 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 Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Βέβαια, όλα περαστικά είναι στη ζωή μου, νομίζετε. Μόνο η υγεία είναι. Όλα τα άλλα πάνε και έρχονται. Τέλος πάντων, ναι, τι να κάνουμε. Φτάσαμε στο τέλος, ένας μήνας. Μου λέτε λοιπόν, να μην πούμε δύο λόγια. Τι είναι αυτός ο μήνας, τι καλό, τι κακό, τι δυσκολίες, τι ευκαιρίες φέρνει. Σε λίγο με τη Σμάρο εκεί. Το λέω απλά. Να το θυμάσαι το Μάρτιο. Το θυμάμαι το Μάρτιο, αλλά άμα είναι. Δεν έχει βγάλει μέχρι τώρα και είσαι δυνατός και γερός. Τι σε φοβίζουν τα κορίτσια. Ό,τι και να τύχει, όλα τα αντιμετωπίζει. Έχει περάσει τριετή χρόνο. Ψυχοραγώ το Φλεβάρι όμως. Θα το βγάλω το Μάρτιο. Όχι, όχι. Μην μιλάς καθόλου. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσω να δούμε μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που πραγματικά τον αισθάνομαι πολύ κοντά μου. Τον αισθάνομαι πολύ κοντά μου γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να τον έχω πάρα πολλές φορές κοντά μου. Και ενώ είχαμε ηλικιακή διαφορά, αρκετά μεγάλη, αυτός ο άνθρωπος όταν ερχόταν στην εκπομπή ήταν σαν να ήμασταν όλοι συνομήλικοι. Και τώρα μιλάμε για 25 και χρόνια πριν, έτσι. Ένας άνθρωπος με χιούμορ, με χαμόγελο, με καλή διάθεση. Ποτέ δεν αισθανθήκαμε πως είναι παρεξηγημένος με κάτι, γιατί ξέρεις όταν είσαι σε μια παρέα, έχεις την άνεση, κάνεις την πλάκα σου, στην εκπομπή μιλάω, και ειδικά τόσα χρόνια πριν. Και όλοι είναι μέσα στο χαβαλέ και τη χαρά, λες, ο άλλος θα μπει, μήπως ξέρω εγώ, αισθανθεί λίγο περίεργο, αλλά ήτανε πιο κεφάτα τρελός και από εμάς ο αγαπημένος Γιάννης Βογιατζής. Πήγε λοιπόν πριν από λίγο καιρό και του πήρε μια συνέντευξη. Αχ, βλέπουμε και πλάνα ο πρωινό καφέ 1500 χρόνια πριν. Αλλά χαρούμενοι. Αυτό έχει σημασία. Βέβαια. Λοιπόν, λες καμιά φορά με αυτό το δίπο που τα έχουμε πει όλα, έχουμε παίξει παιχνίδια. Να βλέπετε τώρα, βλέπω και χρόνο μπροστά. Σίγουρα έχει παίξει, γιατί τον θυμάμαι, αφού λέγαμε ρε, είναι πιο νέος και από τους γιους του. Γιατί τότε είχε, και ακόμα έχει, αλλά ήταν πολύ πιτσιρικάδες τα αγόρια του, ξέρω εγώ 25 χρόνια να ήταν. Ήταν πραγματικά πιο κεφάτος και πιο οροξάτος και από αυτούς. Τι μας λέει σε αυτή τη συνέντευξη. Καταρχήν μιλάει για τα χρόνια της κατοχής. Εγώ δεν θυμάμαι να μου είχε μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Για τις δυσκολίες που πέρασε για να τον μεγαλώσει η μητέρα του. Λέει κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Είμαι σίγουρη θα το θυμόμουν, ότι εμείς εκείνα τα χρόνια φάγαμε εν γνώση μας σκύλο για να ζήσουμε εκείνα τα χρόνια. Τα χρόνια πριν του δοθεί η ευκαιρία να βρεθεί στο κινηματογράφο και φυσικά να παίζει αλλά και να τραγουδάει. Μας λέει μέσα στο βίντεο, επίσης που δεν το ήξερα, ότι ήμουνα για πάρα πολλά χρόνια για τη βασιλική οικογένεια, εδώ την πρώην εννοούμε, της Ελλάδος, ο τραγουδιστής τους. Πηγαίνανε, σου λέει, ταξίδια, παίρνανε μένα. Κάνανε, λέω εγώ τώρα, πάρτι στο σπίτι τους, δεν ξέρω, αλλά το λέω. Αυτό τον πέρασε ταξίδια, δεν τον φωνάζανε και στα πάρτι, στα ανάκτορα. Τον ανακτό. Λέω. Θα τον φωνάζανε. Λέει για τις επιτυχίες που είχε στις γυναίκες, γιατί μην ξεχνάτε, αν τον δείτε δηλαδή τώρα και περάσει κανένα πλάνο από καμιά ταινία, υπήρξε πολύ ωραίο παιδί και για εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο, με πολλές κατακτήσεις. Φίλος του, ο Τόλης Βοσκόπουλος, για τον οποίο κιόλας λέει, δεν ξέρω πώς κάποια στιγμή χαθήκαμε ενώ ήμασταν φίλοι. Είναι από αυτά που λες, ωραία. Είχαμε τσακωθεί ποτέ. Και εμένα μου χρήσε να λέω. Γιατί δεν μιλάμε τόσα χρόνια. Για θύμισέ μου. Γιατί έτσι. Αυτά που είναι ψηλό παρεξηγήσει και όχι σοβαρά πράγματα και να συμβούν, το ξεχνά, δεν γράφει στο μυαλό σου. Δεν είναι σημαντικό. Και επίση λέει κάτι που επίση δεν ήξερα. Ήξερα τη γυναίκα του, που ήταν η δεύτερη σύζυγός του, γιατί αρκετέ φορέ ερχόντουσαν και μαζί, τα λέγαμε. Ήξερα ότι ήταν παντρεμένη πάρα πολλά χρόνια. Δεν ήξερα όμως ότι εμπνεύστηκε όταν παντρεύτηκα με τον Γιάννη Λάτσιο πριν καμιά 20 χρόνια. Που τον είχα καλέσει, γιατί από τις τόσες φορές ήμασταν πλέον σαν φίλοι, ρε παιδί μου, σαν να μιλάγαμε την ίδια γλώσσα. Όταν λοιπόν λέει τον κάλεσα στο γάμο και δεν το θρησκευτικό, τώρα το λέει και αυτό. Μα πόσα πράγματα έχεις να μας πεις. Του είπε, λέει η γυναίκα του, θεωρία ήταν αυτό που δεν. Μήπως να κάνουμε κι εμείς ένα θρησκευτικό. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά λέει ο Γιάννης Βογιατζής. Του στέλνω την αγάπη μου. Πραγματικά θυμάμαι ακόμα και την ημέρα που τον είχαν κλέψει και παρόλα αυτά ήρθε. Που είχαν μπει σε αυτό το εξοχικό, αλλά βασικά καθημερινό, το κανονικό του σπίτι. Κάπου στην εξοχή έμενε, δεν θυμάμαι πού. Τέλος πάντων, και αυτό με πλάκα μας το είχε πει. Πάμε να τον ακούσουμε. Σου το πανιά και δυο και τρεις και τα κι οχτώ και δέκα. Αν αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Μ' αγάπησε ο κόσμος, αγάπησα και εγώ τον κόσμο, δεν γέλασα κανέναν, ναι. Δεν ζακώθηκα με κανέναν, ναι. Έφυγα αξιοπρεπώς, από το 8 σταμάτησα να εμφανίζομαι πια επιπληρωμή που λέμε. Μου κάνανε προτάσεις και μετά από 5 χρόνια από το 8. Μάλιστα μια πρόταση που είχε γίνει από μια τραγουδίστρια που ήταν είναι φίρμα. Μου ζήτησε να πάω στα μαλλιά μου και γι' αυτό δεν δούλεψα. Για guest, ήθελα να βγαίνω για guest star.
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, παιδιά. Εμένα μ' αρέσει που βλέπω τον εαυτό μου. Και μ' αρέσει που βλέπω τον εαυτό μου όταν ήμουν νέος. Και θα σου πω για κάτι. Και μ' αρέσει και τώρα που έχω μεγαλώσει. Έχω περάσει 2 δικτατορίες, έχω περάσει κατοχή και σε ηλικίες που ήμουνα παιδάκι που είχα ανάγκη να ζήσω με μια χείρα μάνα. Το 41 σου λέω πέθανε μπαίνοντας στη Γερμανία, πέθανε ο πατέρας μου, ήταν αξιωματικός μου. Άφησε μια χείρα η οποία δεν ήξερε πού είναι ο μπακάλις. Αναγκαστήκατε να φάτε εθελημένα και σκύλο. Βεβαίως, βεβαίως. Για να ζήσετε. Βεβαίως, βεβαίως. Έμαθε η μητέρα μου ότι στην Κεσαριανή κάποιος είχε σφάξει σκυλιά και πουλούσε και πήγε και πήρε σκύλο και φάγαμε η γνώση μας. Αν σας ζητούσε να μου ξεχωρίσετε την ωραιότερη συνεργασία σας, ποια ήταν αυτή? Έχω συνεργαστεί με τον Ορέστο Μακρύ. Μπορεί να μην τον ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή. Εμείς καθόμασταν, εγώ και ο Φώτσο Μεταξόπουλος, ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι και καθόμασταν γονατιστοί κάτω και ακούγαμε τις διδαχές του. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου, με όλους αυτούς έχω δουλέψει. Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν έτσι τόσο έξω καρδιά που έδειχνε? Όπως ακριβώς η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου που έπρεπε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είχε και τις κακές της και εκείνη, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ο Τόλης ο Βασκόπουλος ήταν κολλητός μου. Τηλεφωνιόμασταν, βέβαια, ο ένας έτρεχε να βοηθήσει τον άλλον. Κάποια στιγμή χάλασε η φιλία μας αυτή, ούτε ξέρω γιατί. Σας τύχησε το φευγιό του? Βέβαια. Βέβαια. Γιατί ήταν και γλυκός άνθρωπος ο Τόλης. Σ' αγαπώ ελληνικά, ιότα μου ιταλικά, ζε βουζεν φρανσέζικα, I love you εγγλέζικα. Αποτελέσατε έναν πολύ ωραίο άντρα της εποχής και με πολύ ωραία φωνή, πράγμα που γοήτευε τις γυναίκες. Είχατε επιτυχία στο γυναικείο φύλλο? Είχα, βέβαια, είχα. Αλλά εγώ έκανα τις επιλογές μου. Εγώ δεν πούλησα τον εαυτό μου μόνο και μόνο για να κάνω τον γκόμενο. Δεν ήμουν γκόμενος ποτέ. Υπήρξατε και τραγουδιστής των Ανακτόρων? Ναι, 4 χρόνια. Δηλαδή? Επειδή δούλευα με την ορχήστρα, με την πρώτη ορχήστρα της εποχής εκείνης, σαν τραγουδιστής ορχήστρας, ήταν τότε η μόδα αυτή. Ας πούμε, έκανε ο νομικός και ήταν το βασιλικό ζεύγος, έπρεπε να πάει η ορχήστρα μας και εγώ μαζί. Mm. Το Δατόι που γινόταν εκεί πέρα με τον Κωνσταντίνο κτλ. Τότε διάδοχος ο Κωνσταντίνος. Ναι, είχαμε γνωριστεί με τον Κωνσταντίνο, ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Καταπληκτικό παιδί, ήταν και πολύ μικρότερος από μένα, 6 χρόνια ξέρω, μικρότερος από μένα. Επόμενο ήταν εκεί με απτώνανε, έτρωγα πολύ καλά. Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω. Με τη γυναίκα σας είστε μαζί 53 χρόνια. Παντρεμένοι είμαστε από το 1978. Μάλιστα. Με πολιτικό γάμο. Και ήρθε κάποια στιγμή να παντρευτούμε ορθόδοξα. Είχε προηγηθεί όμως ο γάμος της Ελένης και μας άρεσε πάρα πολύ. Και παντρευτήκαμε σε μια εκκλησία, η Παναγία η Καρικά λέγεται, παντρευτήκαμε σε ξενό κύκλο βέβαια, βέβαια, και κάναμε και τον Ορθόδοξο γάμο. Άρα εξαιτίας της Ελένης παντρευτήκατε Ορθόδοξα. Δηλαδή πήγαμε στο γάμο της Ελένης και κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, δεν παντρευόμαστε και εμείς Ορθόδοξα. Δηλαδή μας τσίγκλισε τότε. Η Ελένη είναι δώρο Θεού. Την Ελένη τη λατρεύουν οι άντρες και την αγαπούν και οι γυναίκες. Είναι περίπτωση η Ελένη Μενεγάκη. Πηγαίνατε πολύ συχνά στην εκπομπή. Μάλιστα σχεδόν μέρα παραμέρα ήμουν. Πολύ συχνά. Τότε ήμουν και έξω καρδιά εγώ, δεν είχα προβλήματα. Όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνεις. Τώρα η υγεία μου εμένα δεν είναι καλή. Δηλαδή έχω βηματοδότη, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά, δεν πειράζει. Βέβαια και το αναπνευστικό μου είναι χάλια, ναι. Αλλά κατά τα άλλα είναι καλά. Έχω και τη δισκοκύλη, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά. Δεν είναι. Οι ρευματισμοί μου λιγάκι με τα πόδια μου, πούμε, περπατάω με 2 μπαστούνες, αλλά κατά τα άλλα είναι καλά. Όσο έχουμε τα νιάτα, νιάτα, δεν θα έχουμε τραγούδι, μένουμε πάντα παιδιά. Μένουμε πάντα παιδιά. Εντάξει, τέλειο. Μένουμε πάντα παιδιά. Ο ίδιος το βλέπετε, καταλάβατε τώρα γιατί σας λέω. Είχαμε πολλά χρόνια διαφορά με όλη την παρέα μαζί του, αλλά ήταν λες και ήμασταν όλοι πάνω κάτω. Ήταν πάντα με χιούμορ, πλάκα. Ναι, με πονάει και αυτό, με πονάει και τα άλλα. Κατά τα άλλα, όλα πάρα πολύ καλά. Γιάννη μου, αγαπημένε. Πραγματικά σου στέλνω την αγάπη μου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες. Πραγματικά πολύ. Λοιπόν, ας κάνουμε μία αλλαγή και ας πάμε στο plus size μοντέλο, Νάνση. Ναι. Βεβαίως.
αμέσως να πάω κι εγώ με τα χαρτιά μου. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν με τη Θεοδώρα Κακοσέου, η οποία είναι ένα κορίτσι που έχει γίνει plus size model. Το οποίο έγινε και λίγο κατά λάθος, δεν το περίμενε. Είχε ένα λογαριασμό στο TikTok, πήγαινε πάρα πολύ καλά και έτσι την πήρε μια εταιρεία και της πρότεινε να γίνει η εκπρόσωπός της. Μας λέει λοιπόν από αυτό και μετά πώς άλλαξε η ζωή της. Όλη την αναμέτρηση που έκανε με την ανασφάλειά της και με την αυτοπεποίθησή της, φτάνοντας στο σημείο, παιδιά, να πάει πρώτη φορά για μπάνιο στη θάλασσα 19 ετών. Γιατί ντρεπότανε να εμφανιστεί γυμνή. Τώρα λοιπόν στέλνει ακριβώς το αντίθετο μήνυμα σε όλα αυτά τα κορίτσια που την ακολουθούν και την παρακολουθούν. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ, μα ποτέ, ότι μπορώ να ασχοληθώ ποτέ με κάτι τέτοιο. Έχω μία πλατφόρμα στο TikTok. Ανέβαζα διάφορα βίντεο για το body positivity. Με είδε μία εταιρεία, μου στέλνει μήνυμα, μου λέει σε θέλουμε για μοντέλο μας. Και έτσι ξεκίνησα. 60.000 followers στο TikTok. Γενικά έχεις μια πολύ μεγάλη δυναμική στα social media. Στο TikTok και γενικότερα στα social media, αλλά κυρίως στο TikTok, έχω πάρα πολλά αρνητικά σχόλια. Σε βίντεο που μπορεί να δείξω λίγο παραπάνω το σώμα μου ή λίγο κάτι που τους ενοχλεί, τύπου να φορέσω ένα κοντό μπλουζάκι ή μία κοντή φούστα. Και εντάξει, μέσα σε όλα αυτά δέχομαι και πάρα πολλά θετικά, δεν μπορώ να πω. Δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα που λένε ότι είσαι ωραία, είσαι απίστευτη, χαίρομαι την αυτοπεποίθησή σου, μακάρι να είχα και εγώ. Δώσου σε βίντεο, την αποκτάνε και εκείνη. Στο παρελθόν είχα πάρα πολλές κρίσεις, πάρα πολλά κλάματα για τα κιλά, για την εμφάνιση, για το πώς ο κόσμος με αντιμετώπιζε. Είχα παραπάνω κιλά από πάντα, οπότε ντρεπόμουν να βγω στην παραλία. Αυτό ήταν το κύριο. Μου στέλνανε οι φίλοι μου, έλα Τόντο, πάμε για μπάνιο και αυτά. Τους έλεγα, ξέρετε το γιατί, δεν έρχομαι. Όλα αυτά τα πέρασα κάπως έτσι. Κολάν, μπλούζα, ανασφάλειες για το σώμα μου, ανασφάλειες για τα πάντα στην παραλία, πώς θα με δουν με μαγιό, τι θα με σχολιάσουν, θα με κρίνουν. Ποια ήταν η μέρα που άλλαξε η Θεοδώρα? Ήταν ένα λοιπόν καλοκαίρι, παίρνω την κολλητή μου τηλέφωνο, τη λέω σήκω, έρχομαι να σου πάρουμε το αυτοκίνητο, πάμε για μπάνιο. Εντάξει, δεν θα σου κρύψω ότι την πρώτη φορά που κάνω έτσι και βγάζω τα ρούχα μου και ήμουνα με το μαγιό, ήμουν πιο κλειστή, ντρεπόμουν λίγο, κοίταζα δεξιά-αριστερά. Είχα δηλαδή την έννοια ότι κάποιος θα με κοιτάξει. Αλλά αυτό σιγά σιγά με τον καιρό το ξεπέρασα. Αυτό σε ποια ηλικία έγινε? Αυτό έγινε στην ηλικία των 19. Δηλαδή ένα χρόνο αφού είχα τελειώσει το σχολείο. Το έβλεπα καθημερινά που ερχόντουσαν γονείς, κυρίως μανάδες με τις κόρες τους να ψωνίσουν και τους ασκούσαν bullying, δηλαδή μην πάρεις αυτό, είναι πολύ κολλητό. Μην πάρεις αυτό, είναι κοντή μπλούζα, φαίνεται η κοιλιά σου. Σορτσάκι, γιατί να φορέσεις σορτσάκι, κοίτα να ράψεις το στόμα σου. Σε πολύ έντονο βαθμό πρέπει να διαχωρίσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι χοντρός με το ότι είναι όμορφος. Είναι άλλο αν είσαι χοντρός αδύνατος και είναι άλλο αν είσαι όμορφος άσχημος. Σε όλους τους τομείς τα άκρα θεωρώ ότι δεν είναι καλά. Ούτε η παχυσαρκία, ούτε η ανορεξία γενικότερα. Θεωρώ ότι αν έχεις την υγεία σου, οκ, είσαι όπως είσαι. Δηλαδή θες να είσαι 100 κιλά, αλλά είσαι ακόμα υγιής, it's okay, υγεία πάνω απ' όλα. Να ρωτήσω κάτι. Αρκετά παλαιότερα, όταν έβγαινε στην αγορά για να βρεις ρούχα, σε αυτό το size ήταν πολύ περιορισμένα. Νιώθω καλά ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκεις πολύ εύκολα ολόκληρα μαγαζιά προσαρμοσμένα σε κορμιά που έχουν πολύ περισσότερο βάρος, plus size δηλαδή, πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι όντως τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση του... Όχι. Και ναι και όχι. Όχι. Πες για τα που υπάρχουν, γιατί τα βλέπω. Δηλαδή βλέπω ολόκληρες μπουτίκ, μαγαζιά ολόκληρα που έχουν... Μπουτίκ υπάρχουν. Μπουτίκ πια, συγγνώμη. Μπουτίκ πια υπάρχουν και υπάρχει, όντως έχει το κύμα, θέλει να υπάρχουν περισσότερη inclusivity, πώς το λέμε, δηλαδή συμπερίληψη. Όμως στα παραδοσιακά μαγαζιά, που είναι κανονικά μαγαζιά ρούχων, το large δεν είναι large. Το extra large δεν είναι extra large. Είναι για πιο μικρά μεγέθη. Μα η Ελένη όμως νομίζω δεν μιλάει για τα κανονικά μαγαζιά. Όχι. Μιλάει για μαγαζιά που να έχουν εξ μόδα, δηλαδή παραπάνω μόδα σε άλλο νούμερο. Η αλήθεια είναι. Ναι, αυτά τα μαγαζιά έχουν αυξηθεί, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά αυτά είναι το πρόβλημα. Αυτό που λέει η Ελένη θα ήταν το σωστό. Άλλο. Θα ήταν στο μαγαζί που πηγαίνουν όλοι. Να έχει όλα τα μεγέθη. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πάω σε ξεχωριστό μαγαζί. Η Ελένη ρώτησε αν υπάρχουν περισσότερα ρούχα και περισσότερες επιλογές.
πολλές επιλογές. Να βρεις πιο πολλές επιλογές, αυτό ρώτησε. Ναι, μπορείς να βρεις πιο πολλές επιλογές πια και νομίζω ότι είναι και όλο και περισσότερο αυτή η τάση. Όπως και σχέδια, όπως και μοντέρνα ρούχα. Γιατί να σας πω κάτι, μέχρι πρότινος, όποιος είχε βάρος, δεν μπορούσε να ντυθεί μοντέρνα, δεν μπορούσε να ντυθεί όμορφα, νεανικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος. Εγώ θα σας θυμίσω, εσάς στα κορίτσια, ναι. Συγγνώμη αγόρια. Ότι πριν από 20 χρόνια, 25, έτσι και έμενε έγκυο και έφτανε σε 7-8 ναι. μηνών, τα ρούχα ήταν πολύ συγκεκριμένα που μπορούσε να βρει. Ναι. Ενώ σήμερα μπορεί να βάλει το τζινάκι σου ναι, που είναι ναι. λίγο χαμηλό, να βάλει μια φαρδιά ρούχα από μπλούζα από πάνω, αλλά να είναι, να σε αρέσει και εσένα, να πει είναι πιο. Ναι, είναι ναι. σημερινή, δεν είναι. Ναι, ακριβώς δεν είναι τόσο συγκεκριμένη. Να αισθάνεσαι και εσύ μέσα στην εποχή, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος τα ρούχα που ήταν για ανθρώπου που έχουν παραπάνω κιλά, γιατί έχω παραπάνω κιλά και το αντιμετωπίζω καθημερινά, ήταν ρούχα πιο συντηρητικά. Δηλαδή, κάλλιστα, φάνταν ένα πουκάμισο που θα μπορούσε να το βάλει η μαμά μου να πάει σε ένα γάμο και θα μπορούσε να το βάλω και εγώ. Που δεν έχει καμία σχέση αυτό με την εμφάνιση ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει κιλά δεν μπορεί να ντυθεί μοντέρνα. Όχι, μπορεί. Απλά βλέπω ότι είσαι αυτή λίγο ήταν ανακουβισμένη. Η λογική. Είσαι λίγο ανακουβισμένη από το γεγονός ότι, ας πούμε, εσύ που λες έχω παραπανήσια κιλά, έχω περισσότερες επιλογές. Και όντως κι εγώ στην εγκυμοσύνη έτσι αισθανόμουν ότι μια χαρά μπορώ να ντυθώ. Παρ' όλα αυτά δεν σε ενοχλεί και λίγο σε. Δεν ξέρω, εμένα με εξοργίζει το να βλέπω σε ένα κανονικό μαγαζί που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες. Κοίταξε να τελικά οι όλες οι γυναίκες να είναι από κάποιο μέγεθος και κάτω. Μα προφανώς και με ενοχλεί. Απλώς πιστεύω. Δεν πάω να πηγαίνεις να βάλεις να δοκιμάζεις το large και να μην κάνει σε μια γυναίκα η οποία έχει κανονικό δείκτη μάζα σώματος, κανονικό BMI, να μην τη μπαίνει το large. Προφανώς εντάξει, γιατί κάποια στιγμή χάσαμε την αίσθηση με τα νούμερα. Δηλαδή βλέπεις κάτι μπλουζάκια τα οποία είναι τόσα. Αυτό σου λέω, σχεδιάζουν για όλο ένα και πιο. Κάτω. Είναι και για τους άντρες, παιδιά. Αν δείτε small αντρικό, συγγνώμη, αλλά πήγα να πάρω στο παιδί μου τις προάλλες μία μπλούζα, έπαθα πλάκα, παιδιά. Δηλαδή, αν λέμε για αντρικό, όχι για εφηβικό, το small ήταν πάρα πολύ μικρό νούμερο. Για αντρικό εννοείται, νούμερο. Εννοείται. Ισχύει και δεν για ξέρω, τους άντρες. Πραγματικά. Πάντως, με αυτά και με αυτά, εδώ έρχεται και κολλάει και το θέμα που έχουμε ναι. κάνει εδώ και καιρό. Μιλάμε για όσες είναι εθισμένες σε δίαιτες. Δηλαδή, ναι. είναι άλλο πραγματικά είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω και είμαι και ψυχολογικά έτοιμη, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα δύο κιλά. Ένας που θέλει να μπει σε ένα πρόγραμμα να χάσει κιλά είναι μια ολόκληρη διαδικασία και πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν είναι άστο που η γειτόνισσα πήρε πάχινες ότι άντε μωρέ, έχω κάνει μια καταπληκτική δίαιτα. Α, τώρα τελευταία, ας πούμε, ακούω συνέχεια για μια δίαιτα, δεν θέλω να τα λέμε εδώ. Ναι. Γιατί δεν πιστεύω τίποτα αν δεν έχεις επικοινωνήσει με έναν διατροφολόγο, με έναν ειδικό, να δει πώς είναι ο οργανισμός σου. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει, πάρτε μια δίαιτα και κάντε την να γίνετε αδύνατοι. Δεν τα πιστεύω καθόλου αυτά. Όχι, πιστεύω ότι πάνω απ' όλα υγεία. Τέλος πάντων, γι' αυτό να μιλάτε με ειδικούς. Όχι, άντε, το έκανε μια γνωστή μου, το πέτυχε, το διάβασε, το έκανε μια άλλη που δεν το έκανε, αλλά εσύ το διάβασες. Άντε, κάντε κι εσύ. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι εθισμένη με τις δίαιτες και πανικοβάλλομαι όταν παίρνω ακόμα και ένα γραμμάριο. Τι να κάνω, για να ακούσουμε την ψυχολόγο μας. Η σχέση που έχουμε με το σώμα μας καθρεφτίζει την ουσιαστική σχέση που έχουμε και με τον εαυτό μας. Είτε σε αυτόν φερόμαστε με ένταση και άγχος, είτε άλλοτε με υπερβολική φροντίδα και ενασχόληση, είτε όχι με τόση φροντίδα αλλά με ακραίες επιλογές. Όποιο τρόπο έχουμε απέναντι στο σώμα μας εκφράζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πώς αισθανόμαστε εμείς οι ίδιοι συνολικά. Η πρώτη και πιο άμεση σύνδεση του εαυτού μας είναι αυτή με το σώμα μας. Είτε λοιπόν βιώνουμε κάποιες αγχωτικές περιόδους, είτε δεν το φροντίζουμε με κατάλληλους τρόπους, αυτά σε ένα πιο βαθύ επίπεδο έχουν κάποια σχέση με το πώς είμαστε οι ίδιοι στη ζωή μας συνολικά. Πολλές φορές, όταν μας είναι δύσκολο, ακόμη και απαιτητικό, ορισμένες καταστάσεις που μας επιβαρύνουν συναισθηματικά να καταφέρουμε να τις διαχειριστούμε, στρεφόμαστε στο σώμα μας. Εάν λοιπόν παρατηρείτε ότι έχετε μία έντονη αγωνία σχετικά με τη διατροφή σας, την εικόνα σας και το σωματικό σας βάρος, αυτό σίγουρα σας προσφέρει επιπλέον άγχος και πίεση στην ημέρα σας. Κάποια σημάδια που δείχνουν την έντονη αγωνία γύρω από τις διατροφικές σας επιλογές είναι όταν υπάρχει ενοχή εάν καταναλώνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που επιτρέπετε εσείς στον εαυτό σας, όταν αισθάνεστε σωματικά συμπτώματα επειδή μπορεί να καταναλώσατε μεγαλύτερη ποσότητα είτε με κάποιο βάρος ή και με ενόχληση, όταν πλέον παρατηρούν εμφανώς οι γύρω σας πως έχετε περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τροφίμων. Σαφώς, σε ένα πρώτο επίπεδο, για να καταφέρετε να διαχειριστείτε αυτή την αγωνία, που σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει ακόμη και δυσλειτουργική, όχι μόνο σε ψυχολογικό, αλλά και σε επίπεδο υγείας, θα ήταν χρήσιμη η συμβουλή κάποιου ειδικού διατροφολόγου, ο οποίος θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να φροντίζετε τον εαυτό σας με πιο κατάλληλες και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές. Παράλληλα όμως, μιας και αυτή η αγωνία συνήθως παραμένει γιατί έχει και άλλες προεκτάσεις,
θα χρειαστεί να εστιάσετε ακόμη περισσότερο μέσα σας και να παρατηρήσετε πότε άλλοτε βιώνετε ένα αντίστοιχο συναίσθημα πίεσης, άγχους, αγωνίας και ανάγκης για έλεγχο. Το πιο σημαντικό είναι να καταφέρετε να αποκτήσετε μια θετική σχέση με το φαγητό. Γι' αυτό μάθετε να ακούτε τα σημάδια του σώματός σας και τις ανάγκες του. Δημιουργήστε ισορροπημένα γεύματα χωρίς ακραίες επιλογές και καταγράψτε τις φορές που η αγωνία αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη και σκεφτείτε με τι μπορεί να συνδέεται. Δεδομένου ότι αυτή η αντίδραση προς το σώμα καθρεφτίζει κάποια συναισθηματική δυσκολία σας, ενδέχεται να είναι συναισθήματα τα οποία βρίσκονται διάχυτα στην καθημερινότητά σας. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν σημαντικό να συμβουλευτείτε κάποιο ψυχοθεραπευτή με τον οποίο θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε ποιοι παράγοντες στην καθημερινότητά σας και στη ζωή σας συνολικά σας επιβαρύνουν με τρόπο ώστε να δυσκολεύεστε να τους διαχειριστείτε και αυτή η δυσκολία να περνάει με μορφή αγωνίας και στο σώμα σας. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να καταφέρετε να εμπιστευτείτε και κάποιον διατροφολόγο. Σίγουρα όμως μια αγωνία, ακόμη και σε αρχικό στάδιο, εκφράζει μια πιο βαθιά ανάγκη για φροντίδα και ακόμη περισσότερο για κάποιες αλλαγές συνολικά στη ζωή μας. Σε όποια ηλικία λοιπόν και αν βρίσκεστε, μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας βλέποντας πιο βαθιά μέσα σας, εντοπίζοντας τα δύσκολα κομμάτια που σας επιβαρύνουν, αλλά και αντικαθιστώντας μοτίβα που δεν σας βοηθούν με νέα και πιο λειτουργικά. Λοιπόν, αυτά για να τα ακούμε, γιατί το θέμα δίαιτα παίζει πάντα. Έτσι. Δεν φεύγει ποτέ αυτό το θέμα. Όχι, πάντα. Α, είναι η σωστή διατροφή ουσιαστικά, ρε παιδιά. Αν το καλοσκεφτείτε, είναι η σωστή διατροφή. Δεν είναι θέμα η δίαιτα με αυτή την έννοια. Και ένας άνθρωπος που έχει να χάσει κιλά, ουσιαστικά πρέπει να κάνει σωστή διατροφή. Γιατί αυτό είναι που σου είπα πριν, ότι ένας άνθρωπος που θα χάσει κιλά θέλει μάκρος χρόνου. Οπότε πρέπει να το έχει βρει και εδώ, και εδώ και να ξέρει ότι θα έχει μάκρος αυτή η προσπάθεια. Και γι' αυτό είναι σωστή διατροφή και όχι δίαιτα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει δίαιτα ένα χρόνο, αλλά σωστή διατροφή. Και να το πάρει μόνο του απόφαση. Λοιπόν, έλα τώρα και ξεδιάλει νέτα μου όλα, γιατί έχουν γίνει πολλά σε αυτό το survival. Θα το χωρίσω σε δύο κατηγορίες, Ελένη μου. Ναι. Εσύ θα διαλέξετε. Θέλετε να σας πω τι γίνεται μέσα ή τι γίνεται έξω. Γιατί εξίσου μπάχαλο γίνεται. Να ξεκινήσουμε με τα έξω. Γιατί τα έξω. Είδα τα πλάνα του κοριτσιού. Όχι. Τη Καρολίνα. Τι ωραίο κορίτσι είναι αυτό. Το είδα ηλιοκαμένο με το ωραίο του μαλλί. Είχε πάει στον Νίκο το Μουτσινά. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήταν και στο προηγούμενο Survivor. Ήταν. Δεν το καταλάβει. Αλλά τώρα αυτό που βλέπω. Τώρα με αυτό που έγινε την καταλαβαίνω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι λοιπόν τι είπε, ότι τα είχε πει με τον Μπό. Δεν το κατάλαβα. Είπε ότι τη έστειλε μήνυμα εκείνο μετά τα περιστατικά. Όχι, συγγνώμη, του έστειλε εκείνη. Εκείνο δεν τη απάντησε. Μάλιστα. Και είπε με λίγα λόγια ότι εντάξει, μπράβο του, καλά το αντιμετωπίζει. Γιατί τι είπε ο Μπό, έδωσε συνέντευξη στο πρωινό μα και είπε ότι. Συνέντευξη και τον πέτυχαν τέλο πάντων. Και είπε ότι είναι δηλώσει. Είπε ότι α τα αφήσουμε τώρα αυτά, ότι έγινε στο συναισθηματικό. Εγώ προδόθηκα από δύο ανθρώπου. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Από ένα φίλο και από την. Σχέση μου. Εκείνη τι είπε όμως. Είπε ότι μπράβο του. Βγαίναμε ένα-δύο μήνες ή κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή ήθελε να κατεβάσει λίγο τη σχέση. Ότι δηλαδή εντάξει ρε παιδιά, δεν ήμασταν μαζί και κανένα χρόνο. Εκείνη επίσης είπε κάτι άλλο. Ότι τη σχέση δεν τη δημοσιοποίησα εγώ. Και... Όχι, εκείνος το είπε αυτό. Εκείνος ο Μπό είπε ότι τη σχέση δεν τη δημοσιοποίησα εγώ. Τη δημοσιοποίησαν οι φίλες μου. Εκείνη έκανε κάποια post εκείνη, φίλες της και εκείνη, και εγώ τα έκανα repost. Δηλαδή, εγώ αναδημοσίευσα αυτό που είχε εκείνη ήδη δημοσίευσει. Οπότε εκείνη το είχε καταστήσει. Όσο και για τη μητέρα της, είπε ότι ήρθε, ήπια με ένα καφέ για να πάρει και τα μάξι η γυναίκα. Όλα καλά. Δεν πουλήθηκε ακόμα αυτά τα μάξι. Τα ακούω τα μάξι. Παίζει τηλεόραση παντού. Δηλαδή, λένε όλοι για ένα μάξι. Καταρχά, τα πέσει η μπαταρία, Ελένη. Αυτό θέλει μια φορά το μήνα να το βάζει γνωστά, γιατί τα ελαστικά δεν είναι στη μέση. Και είπε ότι μάλιστα ήταν πολύ σωστό, είπε ότι και για τη μητέρα είναι ρε παιδιά, θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Ωραίος. Βέβαια, αυτό που είπε η Καρολίνα και μου έκανε εντύπωση είναι που λέει ότι βέβαια έκανε φάουλ. Έπρεπε να με περιμένει. Δεν έπρεπε να πάθει αυτή την έκρηξη. Ε, καλά. Του ήρθε όμως και το αίμα στο κεφάλι με αυτά που είδε. Άφησε μια σπόντα ότι αλλιώς τα έλεγε όσο έλειπα και αλλιώς τώρα τα μαζεύει και τα στρογγυλεύει τώρα που ήρθα. Το πέταξε δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολή βέβαια, γιατί όντως εκείνος στις δηλώσεις ήταν πολύ μαλακός. Δηλαδή είπε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όντως αισθάνθηκα πάρα πολύ άβολα, αλλά ήταν μια σχέση που κράτησε ένα μήνα, δεν θα με στιγματίσει. Δηλαδή σιγά σιγά αυτό το πράγμα το σβήνει και ο Μπό και εκείνη. Απαντάει και λέει. Σουηδία. Πολύ ωραία τα είπε. Πολύ ωραία τα είπε. Θα προτιμούσα να μην είχε κάνει τα story. Μα εκείνη την ώρα με αυτά που είδε, πώς να μην τα κάνει.
Για πες μας μέσα τι γίνεται όμως, Δημήτρη. Να σας πω ότι γίνεται μέσα δύο πράγματα. Τώρα έχει βγει το τρέιλερ και φαίνονται. Δύο πράγματα. Καταρχάς παίρνει φωτιά μία καλύβα και ο φοβερός ο Ηλίας ο Γκότσης που είναι το πρότυπό μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ έχω αφήσει του Ηλία Γκότση. Παιδιά, τι έκανε ο Θεός, πήγε να σβήσει τη φωτιά με τι, ρίχνοντας τη φωτιά τι. Τι. Σίλα, μπράβο. Ηλία, είσαι πολύ δυνατός. Αυτό είναι φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει. Είμαστε πολύ μπροστά. 43ο survivor γίνεται στο εξωτερικό, αλλά σαν το δικό μας κανένα. Μα έριξε ξύλα. Είναι πολύ δυνατός, παιδιά. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Ομοιοπαθητική. Ρίξε λάδι στη φωτιά. Θα σβήσει. Που δεν είχαν λάδι γι' αυτό. Ναι, ναι. Και απίστευτα πράγματα. Βγαίνει λοιπόν τώρα ο. Μπάρτζης. Όχι, όχι. Ναι, ο Μπάρτζης. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά, παθαίνω αυτό αυτές τις μικρές διαλύσεις. Είναι γιατί νιώθω μπό στην τοποθεσία. Ναι. Post Productions. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι είδα κάποιον από τους συμμετέχοντες με κινητό στο δάσος. Μ' αρέσει που τους σύλλεξαν, τους ξαναήλεξαν. Έλεγε ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας της προάλλης ότι τους κάνουν λέει ντου στο δωμάτιο πριν μπουνε. Ότι φέρετε τα κινητά σας και τους μαζεύουν τα κινητά. Εδώ πέρα συνέχεια παραβαίνουν τους κανόνες. Κάποιος λέει συμμετέχον ήταν στη ζούγκλα. Σηκώνονται λοιπόν να βλέπετε. Σηκώνονται τώρα μόλις το λέει αυτό. Και φεύγουν όλοι. Πολλά νεύρα βλέπω, Ναι, φύγανε λέει όλοι. Για ένα κινητό. Ναι, και όμως όταν έχεις κινητό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον έξω κόσμο και βλέπεις που είναι η αγάπη του κόσμου, βλέπεις πώς κατευθύνονται τα πράγματα. Οπότε έχεις γνώση. Την ώρα του τρέιλερ ακούγεται ένα όνομα και το λέω έτσι γιατί το Twitter το αμφισβητεί ότι είναι εκείνη που πιάστηκε με κινητό. Η Ασημίνα. Εδώ τώρα υπάρχει θέμα γιατί αν η Ασημίνα όντως είχε κινητό, είναι εμπλεκόμενη στη φάση Μπο Καρολίνας με την έννοια ότι ήταν εκείνη που την είπε στην Καρολίνα και της είπε: Σε παρακαλώ, επειδή είναι φίλος μου η σχέση σου, μην τον πληγώσεις. Ναι, άρα, μήπως ειδοποιήθηκε ήταν... και της είπανε. Παντελονάτη. Απέναντι από την Καρολίνα να βγει στο συμβούλιο, γιατί όλοι εδώ πέρα είναι εναντίον της. Και όχι μόνο αυτό, την είπε στην Καρολίνα ότι παραβίασε τους κανόνες ουσιαστικά. Όπως το λέμε. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Εδώ δεν, δεν χωράνε. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Όπως θα έλεγε και η νεολαία. Όπως θα έλεγε και η νεολαία. Φλεξάρω τώρα. Παντελόνια. Λοιπόν, να σου πω όμως ότι εκείνη κούνησε το δάχτυλο και στην Καρολίνα ότι έσπασαν τους κανόνες κιόλας και ότι μη μας το κάνεις αυτό. Ενώ αυτή είναι με το κινητό στη ζούγκλα. Βρήκαν. Και να σου πω κάτι. Συγγνώμη, μία ερώτηση να σου κάνω. Ποινή, πέναλτι που σπάει ο ένας μετά τον άλλον τους κανόνες του survivor και δεν τρέχει κάστανο. Θα δούμε ποτέ. Εδώ έχεις τον παρουσιαστή του Nomads που ήταν το survivor των φτωχών. Εννοώ ως πληροφορία. Εσύ μήπως... Ορίστε, γιατί δεν... Αγόρι μου... Να μας πει ο άνθρωπος. Η αποδόμηση είσαι εσύ. Αγόρι μου, μην του δίνεις σημασία. Είναι που σε ζηλεύει. Αρχικά να σας πω ότι κινητό μπορεί να βρει οποιοδήποτε διαθέτει πάνω του χρήματα, γιατί όπως είχε γίνει και στη δική μας... Πόσα λεφτά πια κουβαλάνε και αυτοί, ρε παιδιά. Αυτοί έχουν περισσότερα λεφτά στο survivor από όσα είχαν εδώ στην Αθήνα. Μπορείς να βρεις κινητό, να το κρύψεις. Είναι παλιάς τεχνολογίας, όμως αν θέλεις, ό,τι θες μπορείς να το βρεις. Κακά τα ψέματα. Επειδή είχε συμβεί και σε εμάς με δύο κινητά τότε, σε δύο άτομα. Να σας ρωτήσω, τι είναι πιο κολάσιμο. Σε έφεγε το survivor στην κουρούτα. Να πάρεις κινητό ή να κλέψεις φαγητό. Είναι παραγωγή αυτή. Εγώ φαγητό θα έκλεβα. Αλλά τι είναι πιο κολάσιμο. Κινητό τώρα μεταξύ μας, γιατί έχεις ενημέρωση. Μπορείς να λειτουργήσει. Πάντως, να σου δώσω και μια μικρή πληροφορίτσα, γιατί τώρα τσέκαρα στο Twitter. Βρήκαν τον Χρήστο Δάντη στο αεροδρόμιο και είπε: Είδες τι έγινε στο τρέιλερ. Και λέει: Ναι, είδα έναν Ιούδα, τον Μπάρτζη, να δείχνει την Ασημίνα, άρα όντως είναι δικό της ήταν το κινητό. Ναι. Γιατί είπε Ιούδα τον άλλον. Καλά. Καλά. Με αυτά και με αυτά. Πάω δίπλα. Πάω δίπλα, ναι. Ας μην πούμε κάτι άλλο. Πήγαινε στην κομματιάρα Παύλα Βιλάρα σου, βάλε την κομματάρα σου, φτιάξε μας και εγώ θα σου έχω γαλακτομπούρικο special που δεν θα φας, γιατί όταν είσαι σε πρόγραμμα και με έχεις εντυπωσιάσει, δεν το περίμενα, μπορεί να μην το κάνεις, αλλά όταν πεις τώρα δεν. Αυτό. Δεν. Με έχει εντυπωσιάσει το θέμα του φαγητού. Παίρνω μπέργκερ, γλυκά τα πάντα. Δεν τρώει ποτέ. Σήμερα του έφερα σαλάτα και την πήρε. Μου λέει σαλάτα θέλω. Η ερώτηση είναι αυτά που φέρνει. Αυτό τρώει τίποτα. Ναι, αυτό τίποτα. Αυτό το τρώει. Καλά δεν ξέρει. Μήπως τα φέρνει για του άλλου. Ναι. Έχει δει τι κάνει στο Instagram. Αυτό λέει στην αρετή, στη γυναίκα του ότι πάει για τα σκουπίδια, να πετάξει τα σκουπίδια. Και το επόμενο story είναι από ένα φαγάδικο. Και μετά του γράφει η αρετή. Ρε Σάβα, δεν είχες πει ότι θα πετάξει τα σκουπίδια. Και λέει, ναι ρε, σιγά δεν μπορώ να πετάξουμε τα σκουπίδια, μαζί με τα σκουπίδια. Της είχε πει μια μέρα, κι εγώ για σκουπίδια πήγα, μου ήρθε ξαφνικό. Το δωμάτιό σου, γρήγορα. Έτσι νόμιζα κι εγώ, πάω για τα σκουπίδια. Πόση ώρα θέλουμε να τον περιμένω ή να πάω κουζίνα. Ελένη, πήγε κουζίνα, θα έρθω να κλέψω ένα πουγγί, σε παρακαλώ τα βλέπω, τα λιγουρεύω. Θα φάω. 4 θα φάω, αν με αφήσει. Έλα, πάμε μαζί. Είπα να μην κλέψουμε το κίτρινο την παράσταση. Ποιο κίτρινο, αυτό είναι μουσταρδί special. Γιατί είναι και τσούλι με σκούρα σήμερα, οπότε δεν θα κάτσω λίγο παραδίπλα. Πάμε. Λοιπόν, για περάστε παρακαλώ. Τι έφτιαξε σήμερα, βρε άνθρωπε. Στο φουαγέ.
Λοιπόν, μια συνταγή special, μια συνταγή πανεύκολη, γιατί ξέρεις, σκεφτόμουν ότι το γαλακτομπούρεκο είναι ένα γλυκό το οποίο δεν είναι πολύ σύνθετο, δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο και έχει πάρα πολύ λίγα υλικά. Οπότε και το άλλο που σκέφτηκα είναι το εξής, ότι φτιάχνεις ένα ταψί και συνήθως μένει. Κατάλαβες και μετά την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη, δεν είσαι τόσο φίλος για να πάω να φας το γαλακτομπούρεκο. Και λέω, στίβω το κεφάλι μου, το τόστιψα. Και λέω, δεν φτιάχνω ένα γαλακτομπούρεκο ατομικό. Δηλαδή, με όσα φύλλα γουστάρω, θα κάνω και γαλακτομπούρεκα. Λοιπόν, οπότε η σημερινή μας συνταγή θα είναι αυτή. Ωραίο γαλακτομπούρεκο ατομικό που το δώσαμε και το σχήμα του πουγιού. Να το κάνουμε έτσι και πιο ωραίο. Μου τρέχουν πάλι τα σαλιά σήμερα. Έχω και ζεστό μέσα, άμα θέλετε. Θα το δείξω λίγο. Ναι, είναι σούπερ τραγανό, με πάρα πολύ λίγα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί τα πράγματα, παιδιά, είναι γελία και περιμένω να το φτιάξετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας, γιατί το σιρόπι θέλουμε να είναι κρύο όταν βουτήξουμε τα ζεστά. Τρως και εσύ, ρε. Εγώ έφαγα ένα τέτοιο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Τρώω και ψεύδομαι. Λοιπόν, πάμε να Παναγία μου, μας τρόμαξες από εκεί μέσα. Πάμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας, όπου το σιρόπι θα αποτελείται με ίδια ποσότητα ζάχαρης και νερού και θα προσθέσουμε μέσα χυμό πορτοκάλι, το ξύσμα το έχω χρησιμοποιήσει στην κρέμα και 1-2 στικ κανέλας. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και 2 κουταλιές της σούπας μέλι για να δέσει ακόμα πιο ωραία το σιρόπι μας. Το σιρόπι θέλουμε να βράσει για θέλουμε να βράσει το σιρόπι για 8 περίπου λεπτά και πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την κρέμα μας. Η κρέμα, παιδιά, είναι ακόμα πιο εύκολη. Τι γίνεται? Μέσα στο γαλατάκι, όπως σας είπα, έχω βάλει το ξύσμα πορτοκαλιού γιατί δεν θέλω να πετάμε τίποτε. Θα προσθέσουμε μέσα ζάχαρη κρυσταλλική και όσοι ήθιστε στην κρέμα του γαλακτομπούρεκου, τι βάζουμε? Σιμιγδάλι, ψηλό. Ψηλό ή χοντρό? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ψηλό, γιατί θέλουμε να έχουμε την υφή του σιμιγδαλιού, δηλαδή λίγο το κράτσα-κράτσα που κάνει το σιμιγδάλι, αλλά όχι τόσο πολύ. Και θα προσθέσουμε το σιμιγδάλι, το ψηλό και 2 αυγά. Γι' αυτό λέω, παιδιά, ότι είναι πολύ εύκολη αυτή η συνταγή, γιατί όλα στην ουσία για την κρέμα είναι μπλουμ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι από τη στιγμή που βάλουμε τα αυγά μέσα, για να μην μας γίνει ομελέτα η κρέμα μας, πρέπει να είμαστε από πάνω, σε μέτρια φωτιά και να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρεμούλα. Βλέπετε ότι δεν θέλει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ήδη η κρέμα μας ξεκινάει και δένει. Τώρα τι γίνεται, να σας μιλήσω και λίγο μαγειρικά. Όταν το μείγμα φτάσει 80 βαθμούς που δεν έχετε τέτοιο, έχει αποστερωθεί, που δεν έχετε θερμόμετρο, έχουν αποστερωθεί και τα αυγά. Οπότε δεν φοβόμαστε ότι το αυγό είναι ομό. Αν και θα μου πεις, ψήνεται και στο φούρνο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, παιδιά, όταν φτιάξετε την κρέμα, σίγουρα θα βάλετε το κουταλάκι να δοκιμάσετε την κρεμούλα. Οπότε δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Βλέπετε ότι με το που ρίξω τα αυγά δεν θέλει πάρα πολύ. 2-3 λεπτά ανακάτεμα και η κρέμα μας είναι έτοιμη. Όμως, για να δώσουμε ακόμα πιο ωραίο άρωμα, θα βάλουμε και βανίλια μέσα και για να δώσουμε πιο ωραία υφή, τι θα βάλουμε? Βούτυρο. Μπράβο! Για να έχουμε μια πολύ ωραία γυαλιστερή υφή, θα βάλουμε βούτυρο. Αχ, ρε Σάβα. Πόσα ξέρεις. Δεν το παίζεις, μάγειρας είσαι. Έχω τις γυναίκες μου, έτσι έχω στα πούπουλα. Τα διαβάζω, τα μαθαίνω. Για συνέχισε, ρε Γιώργο. Το βούτυρο. Είσαι εσύ ένας. Το βούτυρο. Είσαι εσύ ένας. Μπορεί και δυο. Βλέπετε ότι, φίλες και φίλοι, ότι όταν έχεις ένα καλό φαγητό, ένα γλυκό, έτσι πρέπει να είναι διάθεση με στην κουζίνα. Βάλτε και τη μουσική που θέλετε, ξέρετε. Έχω μένα με κλαρίνα, λίγο καρά, λίγο σαγιανάκι. Εσείς μπορείτε να ακούτε τζαζ. Ο καθένας ό,τι θέλει. Βάλε, ρε Δημήτρη. Κλαρίνα. Κάτι που να του ταιριάζει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτι τσουλίστικο. Ναι. Λοιπόν, και αφήνουμε την κρεμούλα μας να πήξει. Ξαναλέω, θέλει 3-4 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε δίπλα στη... ναι. Αυτά πρέπει. Εδώ πηδάμε κιόλας. Ναι. Δεν παχαίνουμε. Και όσα και να φάμε, δεν παχαίνουμε. Όχι, βέβαια, τα καίτε. Έτσι πρέπει να είσαστε, φίλες και φίλοι, στην κουζίνα. Αυτό, βάλτε δυνατά τη μουσική, γιατί μαγειρική πλέον, ναι, ρουτίνα για την μαγειρά. Εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα για να σας την κάνουμε τη μαγειρική κάπως διαφορετική. Θα δώσουμε μια διαφορετική εσάνς, Ελένη μου. Ναι, τι δίνουμε αυτή την εσάνς. Καλά, είσαι και καλό μαθήμα, ρε. Έχω πάει με γαλλικά και πιάνω με μεγάλο σας το εγάλεο. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, η κρεμούλα μας όταν έχει πήξει πάρα πολύ καλά, έχει αυτήν εδώ τη σύσταση. Το βλέπετε πόσο ωραία αχνίζει, μοσχοβολάει η βανίλια και μοσχοβολάει και το πορτοκάλι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κάνουμε το μπουγκάκι μας. Λοιπόν,
Εδώ πέρα έχω λιωμένο βούτυρο. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς στον αέρα. Και ακριβώς μπροστά μου, όπως βλέπετε, έχω φόρμες για μάφιν. Αυτό το κάνω για να μου κρατήσει το σχήμα μου το πουγγί. Παίρνω ένα φύλλο λοιπόν κρούστας. Ξαναλέω, όσα φύλλα χρησιμοποιήσετε, τόσα φύλλα, τόσα γαλακτομπούρεκα θα βγουν. Πάμε τώρα να σας δείξω ένα ωραίο παιχνίδισμα που κάναμε και βγήκε πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Βουτυρώνω χωρίς να κουμπάει το πινέλο πάνω στο φύλλο. Γιατί? Αυτό το κάνουμε για να κρατάει τον αέρα το φύλλο μέσα του και να είναι πιο τραγανό αυτό που έκοψε ο Σάββας. Τώρα, έτσι όπως είμαστε, διπλώνω στη μέση. Δικαιώματα. Σωστό? Mm-hmm. Ξαναβουτυρώνω, γιατί το γαλακτομπούρεκο χωρίς βούτυρο δεν είναι γαλακτομπούρεκο, ρε παιδιά, τώρα μη λέμε ιστορίες. Λοιπόν, αφού βουτυρώσαμε και την επιφάνεια, πάμε να το κόψουμε τώρα αυτό εδώ πέρα στη μέση ακριβώς. Το βλέπετε εδώ? Τόσο εύκολο, τόσο απλό. Παίρνουμε τώρα τη φόρμα μας, βάζουμε το ένα φύλλο μέσα, βάζουμε και το άλλο σταυρωτά και πάμε να πάρουμε την κρεμούλα μας την έτοιμη. Έχω κάνει κάτι δύσκολο? Όχι. Όχι, παιδί μου. Έτσι, μπράβο. Γιατί εδώ πέρα σας δίνουμε ωραίες λύσεις. Βάζουμε μέσα κρεμούλα. Εδώ κοιτάξτε κρέμα που φτιάξαμε. Ή σαν να γεμίσει το... Ναι, μέχρι πάνω-πάνω. Τώρα ο καθένας βάζει όσο θέλει. Κατά δική μου γνώμη, βάλτε μπόλικο, ρε παιδιά, να το ευχαριστηθείτε. Στην ουσία η κρέμα είναι στο γαλακτομπούρεκο. Και όπως είμαστε εδώ πέρα, τι κάνουμε? Το στρίβουμε και γίνεται το μπουκί. Αυτό που με ρώτησες, αν πρέπει δεν να το... Δεν το δένεις με τίποτα. Όχι, όχι, να το. Έμεινε. Α, το βλέπετε? Okay. 180 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά και πάμε τώρα για την κόλαση. Oh. Ξημερώματα δίνω δικαιώματα. Εγώ στην Ελένη δίνω δικαιώματα με τις συνταγές που κάνω. Όπω είδες τι τρομερός είμαι. Λοιπόν, καυτά γαλακτομπούρεκα, κρύο σιρόπι, παιδιά. Σάβα μου πιάνεις και το πιάτο για να κάνουμε... Δημοκρασία δωματίου, το... όταν λες κρύο. Αυτό, αυτό είναι φρέσκο. Okay. Λοιπόν, όσο είναι καυτό το γαλακτομπούρεκο μέσα στο σιροπάκι. Το ακούτε? Τσιριζιλίζει. Τσιριζιλίζει. Λοιπόν, και πάμε. Το άλλο μέσα, αφού φοράνε δύο. Θα βάλω, θα βάλω. Μπράβο αυτό. Μεγαλύτερο. Λοιπόν, βάζουμε μέσα μόλις 10 δευτερόλεπτα θα μου αφήσετε το γαλακτομπούρεκο μέσα στο κρύο, ξαναλέω, σιρόπι. Και όπως είμαστε, το μεταφέρουμε εδώ. Και πάμε, Σάβα, να κάνουμε να κόψουμε κιόλας ένα στη μέση. Δεν θα βάλεις χέρι. Δεν έχω χρόνο, είναι και 51, Ναι, ναι, κόβω. Ναι. Εδώ, κόβω. Εδώ, δείτε. Τι μας κάνεις, να με βάλει και την κανέλα σου. Κανέλα, γιατί γουστάρει και η Ελένη και ό,τι θέλετε. Χωρίς κανέλα δεν μπορώ. Και φιστή και γίνεις από πάνω και φίλες και φίλοι. Καβλάμα. Γιατί είναι ο Τσούλης και ξέρει τι πρέπει να κάνεις. Μπράβο! Αυτός είναι! Δεν υπάρχει άλλος! Ρίξε δυνατά τη μουσική, Δημήτρη! Θα πάμε γαλακτομπούρεκο, λέω! Δώσε κάτι! Σαν τραγούδι θλιμμένος. Όχι. Ναι, ρε. Σωστό. Ρεφρέν. Πάμε. Δώσε μαζί. Όλοι μαζί και εσείς από το σπίτι. Έλα. Η βροχή που μας φυγώνει, τους δρόμους, η καρδιά που δεν αντέχει, τους πόρους, μακριά σου η ζωή μου. Χρειάζομαι τίποτα, δεν μας φερειπτώσει ένα κρασάκι. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Τι έλεγα τώρα. Α, ανέκδοτο, παιδιά. Πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μέση? Πώς λέγεται? Με συγχωρείς. Έλα, ήταν ωραίο αυτό, ρε παιδιά. Καλό ήταν, καλό ήταν. Ήταν καλό. Κρατήσετε να το πούμε και στο... Πού άλλο να το πούμε? Θοδωράκι μου. Καλά, Θοδωρής, θα... Ναι, ναι, θα το κρατήσω, θα το κρατήσω στο ψυγείο να το πω. Λοιπόν, παιδιά, η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η οποία είναι πρωταγωνίστρια στο Αυτή η νύχτα μένει, ξέρετε καταρχάς ότι είναι, εγώ δεν το γνώριζα, η κόρη της Λίλες Καφαντάρη. Ναι, του Βασίλη Μαυρομάτη, εγώ δεν το γνώριζα. Λοιπόν, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στο Tonight Show. Είπε δηλαδή ότι μου έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση γάμου. Έφτασα, λέει, η νύφη το σκασε, θα σου το πω από την αρχή. Έφτασα μέχρι την υπογραφή, αλλά εκεί στην υπογραφή λάκιζε.
Χαρά. Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή την έκανε. Φοβερό, ε. Βέβαια η υπογραφή δεν εννοούσε την υπογραφή, το τυπικό. Γιατί η υπογραφή μπαίνει, έμαθα εγώ. Όχι πως έχω κάτι να το εφαρμόσω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετά το γάμο σου λέει, μετά την τελετή υπογράφει. Ναι, έτσι γίνεται. Στο θρησκευτικό. Δεν έχει παντρευτεί, δεν ξέρει ο άνθρωπο. Τι είναι αυτή, τι χλεύει είναι αυτή τώρα. Ελένη, κοροϊδεύουνε. Μην δίνει σημασία, αγάπη μου, το πα τρέλα. Ωραία. Ο Φάνης Μουρατίδης το πήγε τρέλα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και είπε, παιδιά, όταν εγώ φτάσει στην Αθήνα, ήμουν λίγο συμπεριφερόμενο σαν ορκ. Το ορκ είναι από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών, είναι αυτά τα τέρατα εδώ. Τι εννοούσε, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό, είχε πάρα πολύ όρεξη να τα κάνει όλα, να βγει, να γνωρίζει φίλου και τον κοίταζαν λίγο έτσι με μισό μάτι. Πώ κάνει έτσι αυτό. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη, τα ορκ δηλαδή στην ταινία θέλουν να βγουν να γνωρίσουν φίλου και να βρουν σχέση. Σωστό, πάρα πολύ εύστοχο, μπράβο Σάβα. Ελένη. καλά τα λες. Ναι, εντάξει. Δεν πάει άλλο αυτό ή εγώ δεν είμαι. Λοιπόν, μπράβο Σάβα μου, εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, όχι, 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 δεν σκύψω το μικρόφωνο. Λοιπόν, ναι, μα μην το άνθρωπος να πούμε και εσύ. Πώς λέγεται το sleeping bag στη Θεσσαλονίκη. Sleeping bag. Α, το ξέρω, κάτι με μπουγάτσα είναι. Μπουγάτσα με τουρίστα. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, χάθηκε το βρακί του βασάλου. Όπως σας το λέω, ξέρω, Ελένη, δεν σας αρέσουν τώρα αυτές οι λέξεις εδώ, αλλά τι να πω, το εσύ, όπως κοιμότανε. Και κοιμότανε και όπως κοιμότανε, ξυπνάει, το έχει απλώσει για να μπορεί να το βλέπει, για να στεγνώσει το εσώρουχό του και δεν το βρίσκε. Το πήρε κάποιος για μπαντάνα. Κάποιος πήρε το βρακί του βασίλου, το εσώρουχο του βασίλου, παιδιά, δεν ξέρω γιατί το πήγε, πάντως εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε. Ξεβασάλωτος. Πραγματικά. Πάει. Έξω, έξω ο βασάλος. Λοιπόν, καλά. Θα σας πω στη Βραζιλία τώρα. Στον Βραζιλιάνο, παιδιά, εργολάβο κηδιών. Τον έχω εδώ πέρα, λέγεται γραφείο Τελετάου. Γραφείο Τελετάου, ακορακάι που το. Δεν το θυμάμαι, δεν πάω να το. Είναι κάπως έτσι. Αυτός τι έκανε λοιπόν για να τεστάρει τους φίλους του. Είναι πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και τι έκανε, παιδιά. Σκηνοθέτησε την κηδεία του. Έκανε δηλαδή ότι πέθανε και τα αίσθησε όλα, τα οργάνωσε. Έστειλε, ορίστε το βλέπετε εδώ, στο ανέβασε story ότι έφυγε από τη ζωή για να δει, σου λέει, πόσοι θα έρθουν στην κηδεία του. Πώς θα σκάσουν μύτη. Ο ίδιος ανέβασε το story. Ο ίδιος λίγο, ναι, λίγο πριν πεθάνει, ανέβασε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο. Όχι αυτή τη φωτογραφία. Α. Και μετά έδωσε εντολή σε έναν άλλον να ανεβάσει ότι πέθανε και ότι να ορίστε. Και έλα, είναι ξεκάθαρο, το λέει στα βραζιλιάνικα. Είναι κυδάου αγρυπνίου, λέει. Ελάτε, κλαψάουα! Νιού του, το είπε. Και ήρθαν όλοι και φυσικά τσαντίστηκαν όλοι μαζί του. Μην πω τώρα και για έτσι. Ήταν ούτε καν black humor, ήταν ανατριχιαστικό. Είπαν όλοι ότι δεν θα του ξαναμιλήσουν γιατί τέτοια αστεία, παιδιά, δεν γίνονται. Δεν είναι ούτε τέτοια αστεία, ούτε εγώ δεν λέω. Πραγματικά. Λοιπόν, να κλείσω με την βιντεοκλιπάρα μας. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ήλιο Βασίλεμα. Ναι, με αυτό θα φύγουμε, ωραία. Σου έρχομαι, αγαπημένη μου. Το ραντεβού μου. Ελένη μου. Το ραντεβού μου που δεν το χάνω ποτέ. Τελευταία μέρα, λοιπόν, όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα του Ιανουαρίου, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την αγαπημένη μου Σμάρου για το Φεβρουάριο και όλα αυτά τα καλά πράγματα που ευχόμαστε και ονειρευόμαστε να φέρει, αλλά να έχουμε και μια εικόνα και για τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν μέσα στο μήνα. Η αλήθεια είναι ότι ο Φλεβάρης είναι ένα πέρασμα, θα το χαρακτήριζα, γιατί αυτός ο μήνας ο οποίος πραγματικά παρουσιάζει το ακραίο ενδιαφέρον, ίσως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες μήνες των τελευταίων ετών, είναι ο Μάρτης. Αλήθεια. Ναι, έχουμε τρεις πολύ δυνατές πλανητικές μετακινήσεις. Mm. 7 Μαρτίου ο Δίας αλλάζει ζώδιο, περνάει στους Ιχθύες. Όπισθεν. Στον κρυό δεν ήτανε. Όχι, στον υδροχό. Ο Δίας είπα, συγγνώμη, ο Κρόνος εννοούσα. Α, ο Κρόνος, ναι. Ο Κρόνος αφήνει τον υδροχό και περνάει στους Ιχθύες. Μπράβο. Μπράβο, Ελένη, που ξέρεις αστρολογία. Μα τώρα τι, ψέμα τα λέμε, αφού την αγαπάμε. Ο Πλούτωνας θα περάσει στον... Στον υδροχό. Υδροχό, ναι. Αυτό δεν θέλω ούτε να το λέω στην πρώτη... Ούτε εγώ. Αλλά μια και το αναφέρεις και σε ρώτησα και την προηγούμενη και φορά. Και ο Άρης μετά από 8 μήνες περνάει στον καρκίνο. Δηλαδή οι δίδυμοι λίγο θα πάρουν τα πάνω τους, λίγο θα ξεμπλοκαριστούν, λίγο θα ξεμπερδευτούν. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα και στο Φλεβάρι θα τα πάνε καλύτερα οι δίδυμοι. Επιτέλους όμως τι έχουμε το Φλεβάρι, ένα μήνα χωρίς κανέναν ανάδρομο. Yes. Που σημαίνει ότι όσες δυσκολίες και να έχει, γιατί έχει κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι η Πανσέληνος που θα γίνει στις 5 ως ο Νούπο,
Θεωρώ ότι είναι ένας μήνας ο οποίος μας βοηθάει, αν μη τι άλλο, να κάνουμε κάποια ξεκινήματα. Είμαστε σε μια κατάσταση μπλοκαρίσματος των ξεκινημάτων και των προσπαθειών μας, ουσιαστικά, από τα τέλη Οκτώβρη. Πολύ λοιπόν, καιρό. Πάμε λίγο για κάτι που έχει ενδιαφέρον λίγο να πούμε για όλους εκείνους που 9-8 μήνες τώρα με τον Άρη στους διδύμους επηρεαζόντουσαν με δυσκολίες και με αρνητικά γεγονότα. Βέβαια. Όπως ήταν, μπορεί όλοι να έχουμε πάρει κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει κυρίως ήταν η Παρθένη, η Ιχθύς, η Δίδυμη και οι Τοξότες. Μπράβο. Να πούμε λοιπόν λίγο, γιατί ήταν πολύ ο καιρός που κάθισε εκεί. Βέβαια. Και ήταν η πρώτη φορά που είδαμε πραγματικά, εγώ που επειδή ξέρουν ότι αγαπώ την αστρολογία και πάντα ρωτάω και το ψάχνω και διαβάζω, πάντα με ρωτάνε. Λοιπόν, οι περισσότερες απορίες που άκουσα φέτος ήταν Δίδυμη και Παρθένη. Τι γίνεται, ρε Ελένη? Λέω, παιδιά, δεν είμαι και αστρολόγος με τη βούλα. Είμαι έτσι, έχω μια αγάπη στο θέμα. Τι γίνεται, λέω, τι γίνεται, λέει, φέτος, τι θα γίνει. Πραγματικά, όμως. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι κουράστηκαν. Βέβαια, κουράστηκαν με το δίκιο τους. Και ήρθε καπάκι και ο Γενάρης που είχε και τον κυβερνήτη του Ερμή ανάδρομο και τρελαθήκανε τελείως οι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα στρώσουν τα πράγματα και για τα τέσσερα αυτά ζώδια. Ναι, έχουν. Θα στρώσουν όμως, γιατί θα μπει και ο Κρόνος στα ψάρια, που πάλι κάπως θα τους επηρεάσει με μια δυσκολία, αλλά είναι άλλου τύπου η δυσκολία. Άλλου τύπου. Θέλεις να μας πεις για τις δύο διαφορετικές δυσκολίες. Ο Άρης, έτσι όπως λειτουργούσε, ήταν ανατροπή, πίεση, άγχος, πάρα πολλή δουλειά χωρίς αποτέλεσμα ουσιαστικό. Και αυτό είναι κρίμα να το βλέπεις στη ζωή σου. Ενώ ο Κρόνος είναι ευθύνη, αργεί να σου δώσει αποτέλεσμα, αλλά αν λειτουργήσεις με ήθος, συνέπεια, για υπομονή, επιμονή και στόχευση, γιατί αυτές είναι οι ιδιότητές του, στο πλήρωμα του χρόνου σε ανταμείβει. Μάλιστα. Ωραία ακούγονται κάπως όλα αυτά. Δεν είναι άσχημα, ναι. Να σου ρωτήσω και κάτι άλλο. ο Απρίλης, που είναι ένας μήνας που δύο πράγματα σκέφτεσαι. Απρίλης, Πάσχα, τα σχολεία θα κλείσουν, λίγες διακοπές, αλλά ακούς και για εκλογές. Είναι ένας μήνας στρωτός, γενικότερα, όχι για εκλογές. Στρωτό δεν θα τον έλεγα. Α, δεν θα τον έλεγες. Ωραία. Ειδικά από τα μέσα και μετά, γιατί έχουμε και μία έκλειψη, η οποία θα γίνει στην τελευταία μοίρα του κρύου. Πότε. Η έκλειψη είναι στις 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. Mm-hmm. Μάλιστα. Με το που μπαίνει ο ήλιος στον κρύο, αμέσως έχουμε έκλειψη. Μάλιστα. Μάλλον, τι λέω, με το που φεύγει ο ήλιος από τον κρύο, σήμερα τι έχω πάθει. Με το που είναι να φύγει ο ήλιος από τον κρύο. Είναι ένας που δεν υπάρχει. Λοιπόν, 21 είναι τα γενέθλια των Ταύρων συνήθως, αλλά μπορεί να είναι και η τελευταία μέρα των κρύων. Είναι 20 εκεί, 21, έχουμε την έκλειψη, ναι. Λοιπόν, άσε να μπούμε στο Φεβρουάριο. Επίσης, έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Εντάξει, από ένα σημείο. Ο Μάιος είναι λίγο καλύτερος. Ο Μάιος έχει στις 5 μία. Μην φτάσω το Δεκέμβρη, έτσι. Δηλαδή, έκλειψη σε δώσε μας κανένα μήνα. Για μένα, να πω την αλήθεια, ο Φλεβάρης δεν είναι τόσο κακός. Εντάξει, έχει κάποια σώσυμπτήματα, δεν είναι τόσο κακός. Και γενικά και ο Μάρτιος μπορεί, έχει όλες αυτές τις μετακινήσεις, έχει όλες αυτές τις αλλαγές, έχει έναν αέρα ανανέωσης. Κακό δεν θα τον έλεγα, Ελένη. Όχι. Αλλά είναι αλλαγές τις οποίες θα τις δούμε πάρα πολύ μακροπρόθεσμα, αυτές που φέρνει ο Μάρτιος, τις περισσότερες. Μάλιστα. Το γεγονός ότι θα αλλάξει ο Άρης ζώδιο θα δώσει ανάσες σίγουρα στα μεταβλήτα. Και οι εκλήψεις, άλλοτε είναι θετικές, άλλοτε είναι δύσκολες. Δεν είναι πάντα τόσο άσχημες. Όχι, γλυκά, και αν το πεις, βλέπω, γλυκένεις και τη φωνή. Είναι εκλήψεις. Είναι εκλήψεις. Εκλήπω σημαίνει κάτι λείπει. Αλλά πολλές φορές ίσως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι πρέπει να λείψει κάτι. Mm. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι εκλήψεις. Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να απαλλαγούμε από τοξικές καταστάσεις και σχέσεις. Αυτό είναι μια καθάριση στη ζωή μας. Εκλήψεις, μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να αναθεωρήσουμε την υπερβολή μας, εκεί όπου και την κάνουμε. Εκλήψεις, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο με τον εαυτό μας. Ή να δούμε που έχουμε κάνει το λάθος. Δεν είναι πάντα κακό. Αλήθεια το πιστεύω. Τορκίζομαι το πιστεύω, ειλικρινά. Και το κάνω στη ζωή μου. Το προσπαθώ, γιατί μην ξεχνάς ότι το μισό μου βασικό οροσκόπιο είναι στα Στεθερά. Άμα δεν το έκανα όλο αυτόν τον καιρό, δεν θα ήμουν καλά. Λοιπόν, δώσε μου μια επικεφαλίδα για το Φεβρουάριο και αμέσως μετά να μπούμε ζώδιο-ζώδιο. Μεταβατικός μήνας. Είναι ένας μήνας ο οποίος μας επιτρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλαγές, προσπάθειες και να μεταβούμε από μια κατάσταση αδράνεια σε μια κατάσταση δράσης και βέβαια να φέρουμε και την επιτυχία όπου και όταν μπορούμε. Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν. Για τα κρυάρια, πώς τα βλέπεις τα κρυάρια? Εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά τα κρυάρια εδώ που τα λέμε. Έχουν αυτή τη στιγμή τον Δία στο ζώδιό τους, έχουν πολλά πατήματα βοηθητικά. Ακόμα και ο Άρης δεν ήταν τόσο κακός για αυτούς. Και βέβαια, εάν δώσουν την προσοχή τους και την ενέργειά τους στο να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, θα τα καταφέρουν. Αλλά χρειάζεται να είναι φιλόδοξοι μεν, όχι ματαιόδοξοι, όχι καινόδοξοι. Δηλαδή, αυτό που χρειάζεται είναι να μετρήσουν τα ταλέντα τους ακριβώς και τις δεξιότητες και βάσει αυτού να στοχεύσουν. Πάρα πολύ καλό είναι να στοχεύσουν και για τα ερωτικά τους, για την προσωπική τους ζωή, γιατί και αυτή μπορεί να πάει από το καλό στο καλύτερο. Θεωρώ μάλιστα ότι μέσα στο Φλεβάρι θα έχουν και αρκετές κατακτήσεις και δεν αποκλείεται και ένα μπόνους οικονομικό για αυτούς. Το δε τελευταίο δεκαήμερο του Φλεβάρι που θα περάσει και η Αφροδίτη στο ζώδιό τους, γιατί στις 20 περνάει στο ζώδιό τους. Μπόνους οικονομικό, είπε. Ναι. Ναι. Όταν η Αφροδίτη κινείται στο 12ο ηλιακό μας σπίτι, μπορεί να φέρει χρηματάκια. Μάλιστα. Μπράβο στα κρυαράκια ή σε όσους έχουν οροσκόπο που κρυό. Για πάμε στους Σταύρους. Για τους Σταύρους. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ευέλικτοι στον τομέα της καριέρας για να αξιοποιήσουν και τις ευκαιρίες. Δηλαδή, από τη μια έχουν ευστοχία, έχουν συμμαχίες που μπορεί να δημιουργήσουν, ανθρώπους που θα τους στηρίξουν, προτάσεις που θα τους κάνουν. Από την άλλη, έρχεται αυτή η Πανσέλινος που θα γίνει στις 5 Φλεβάρι και τους λέει πρέπει να κάνεις κάποια αλλαγή. Μπορεί ανάλογα με τον προσωπικό τους χάρτη να είναι και σε κάποιον τομέα η αλλαγή, αλλά πιστεύω ότι στο συντριπτικό ποσοστό πρέπει να κάνουν μία κίνηση στη δουλειά τους, γενναία. Αυτή η αλλαγή μπορεί να έρθει με ένα γεγονός ξαφνικό και αναπάντεχο. Δεν είναι αναγκαστικά για κακό, αρχικά όμως θα φέρει πάρα πολύ μεγάλο άγχος. Και όσο πιο έτοιμοι είναι, και το λέω συνεχώς για τους Σταύρους, γιατί είναι το πιο δίσκαπτο στις αλλαγές ζώδιο, τόσο πιο καλά θα πάνε τα πράγματα, Ελένη μου. Για τους Διδύμους τώρα, θα έρθουν κάποιες αλλαγές σχεδίων με άγχος και μέσα στο Φλεβάρι, αλλά τελικά οι προσπάθειές τους θα αποφέρουν καρπούς και θεωρώ ότι τώρα είναι η ευκαιρία σας, Δίδυμη, ιδιαίτερα μετά τις 10 του μήνα, να ξεκινήσετε να κάνετε πράγματα. Σας βοηθάει η Αφροδίτη και από τους ηχθείς, βρίσκεται στην κορύφωσή σας, σας επιτρέπει να κάνετε πράγματα επαγγελματικά. Έρχεται μετά και η Αφροδίτη στον κρυό, στο τέλος του μήνα, είναι ο Δίας ένα ευνοϊκό για σας ζώδιο. Αρπάξτε την ευκαιρία να βγάλετε τον Άρη στο ζώδιό σας επιτέλους δημιουργικά. Ή να σας βάλει στη δράση και να αποδώσει καρπούς. Γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι σας ταλάνισε πολύ, γι' αυτό και πρέπει λίγο να προσέχετε την υγεία σας. Για τους καρκίνους, αξιόλογες επαφές θα κάνουν οι καρκίνοι, ταξίδια αυτή η Αφροδίτη τους εξυπηρετεί πάρα πολύ. Πραγματικά είναι μια πολύ πολύ καλή αστρολογική συγκυρία. Θέλω λίγο να προσέχουν κάποιες συναισθηματικές υπερβολές, εξάρσεις κλπ. Γιατί αυτή η Πανσέλινος θα φέρει τέτοια. Γίνεται στο Λέοντα και θα τους βγάλει έτσι ανικανοποιητές ανάγκες, ανικανοποιητές επιθυμίες κλπ. Και λίγο να προσέχετε τα έξοδά σας. Μην παρασέρνεστε πάρα πολύ από τους πειρασμούς της αγοράς. Λίγο προσπαθήστε, τουλάχιστον για το πρώτο πενθήμερο του μήνα, να μην μπείτε στα έξοδα. Όμως κατά τα άλλα, θεωρώ ότι έχετε πάρα πολλά βοηθητικά στοιχεία, πάρα πολλά πατήματα και στην προσωπική σας κυρίως ζωή, αλλά και στα επαγγελματικά σας. Ιδιαίτερα το τελευταίο δεκαήμερο του Φλεβάρι δεν πρέπει επουδενή να μείνει ανεκμετάλλευτο. Και εσείς που είστε άνεργοι να στείλετε τα βιογραφικά σας. Για τους Λέοντες, θεωρώ ότι οι Λέοντες έχουν να πάρουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις και σίγουρα θα προκύψει κάποια αλλαγή. Θα είναι αλλαγή σε μια συνεργασία επαγγελματική, θα είναι στην προσωπική του ζωή, θα είναι γιατί πρέπει να κάνουν καθάριση ατόμων. Πάντως αποκλείεται να μην έρθει η αλλαγή, γιατί η Πανσέλινος του Φλεβάρι. Πώς φαίνεται, ναι, με ενδιαφέρει να μου το εξηγήσεις. Θέλω να μαθαίνω, το βλέπω. Ειδικά εσάς του δευτέρου δεκαημέρου. Η Πανσέλινος του Φλεβάρι γίνεται στον άξονα υδροχώου Λέοντα. Με τον ουρανό να είναι ακριβώς στη μέση και να κάνει ταυτετράγωνο. Αυτό το πράγμα αποκλείεται να μην εγείρει καταστάσεις. Και τι κάνει η Πανσέλινος, κάνει αποκαλύψεις. Δηλαδή, μπορεί να είχες την εντύπωση ότι μια συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή και σου αποκαλύπτει ότι δεν είναι. Μια σχέση, μια κατάσταση κλπ. Αυτό είναι δύσπεπτο αρχικά. Και γενικά οι Πανσέλινοι έχουν την τάση να κάνουν αποκαλύψεις. Πόσο μάλλον μια ουράνια Πανσέλινος. Ο ουρανός λοιπόν επιτάσσει την αλλαγή. Είναι πάρα πολύ καιρό τώρα εκεί και επηρεάζει τα σταθερά ζώδια. Επομένως, σου λέει, μετακινήσου λίγο,
Δες το συμφέρον σου, κούμπωσες την επιθυμία σου, προσπάθησε να την υποστηρίξεις και τελικά, πάντα, όσο και να μας δυσκολεύει ο ουρανός μια δεδομένη στιγμή, στο πλήρωμα του χρόνου, λίγο καιρό μετά, πανηγυρίζουμε για την αλλαγή που έχουμε κάνει. Μας το κάνει το κάθε εμπόδιο για καλό αργότερα. Mm. Αλλά πρέπει να το τολμήσουμε. Γι' αυτό τώρα και είναι το λέω. Μόνο για τα λιοντάρια του δεύτερου δεκαήμερου, ή είναι κάπως κυρίως για όλοι τα λιοντάρια του δεύτερου δεκαήμερου, αλλά θεωρώ πάντα ότι την εσάνς των πραγμάτων, ειδικά στις πανσελίνες, την παίρνουμε όλοι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κατά τα άλλα, πατήματα για να βοηθηθείτε, νέες προτάσεις, συμμαχίες, άτομα τα οποία θα σας υποστηρίξουν και ερωτικά, όλα τα έχετε με τον Δία να σας ευνοεί πάρα πολύ από εκεί που βρίσκετε. Και φυσικά, λιοντάρια μου, έχετε και το αβαντάζ του να μπορείτε τώρα να κάνετε και έναν τελικό απολογισμό, γιατί όλα αυτά συμπίπτουν με τον Κρόνο σιγά σιγά να αποχωρεί και να δίνει το τελευταίο του στίγμα, το τελευταίο του αποτέλεσμα. Για τους Παρθένους, επαγγελματικές προτάσεις θα γίνουν. Επεκτάσεις έχετε πια πρόσφορο έδαφος για να κάνετε, ιδιαίτερα μέχρι τις 20 του μήνα που η Αφροδίτη θα βρίσκεται στους Ιχθύς. Θεωρώ ότι έχετε ένα πάρα πάρα πολύ καλό διάστημα για να κάνετε συζητήσεις, προτάσεις, για να μιλήσετε για το μέλλον, το επαγγελματικό, το προσωπικό σας κλπ. Μπορεί να έχουμε κάποια απρόοπτα στις εξελίξεις των πραγμάτων, αλλά τελικά θα έχουν πολύ θετική κατάληξη, ιδιαίτερα στον ερωτικό τομέα. Το μόνο που θέλω λίγο να προσέχετε με την Πανσέλινο είναι την υγεία σας και γενικότερα να μην αφήνετε το άγχος να σας κάνει να αντιδράτε σπασμωδικά για να μην έχετε και προβλήματα. Για τους Ζυγούς θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ πολύ ευνοϊκές συνθήκες στη δουλειά, νέα σχέδια φαίνεται να έρχονται, γενικά έχετε ένα καλό διάστημα με τον Δία απέναντί σας, με τον Κρόνο ο οποίος δίνει το τελευταίο του στίγμα από ένα ζώδιο το οποίο σας τέριαζε γάντι. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Ζυγή μου, ακόμα και αυτή η Πανσέλινος η δύσκολη βλέπει με έναν θετικό τρόπο στο ζώδιο, το ζώδιό σας, επομένως περιμένω πολύ καλά στοιχεία. Ο Φλεβάρης είναι πολύ καλός μήνας για σας. Πρέπει να τον αξιοποιήσετε σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Το μόνο πράγμα που θέλω να προσέχετε είναι να είστε συνεπείς και να φροντίσετε λίγο αν έχετε εκκρεμότητες οικονομικές, οι οποίες μπορεί να αφορούν σε επενδύσεις, σε τράπεζες, σε αυτά, σε χρέη κλπ. Εκεί θέλω να προσέξετε και αν θέλετε να χρηματοδοτηθείτε κάπως, καλό είναι να αναβάλλετε τώρα τις υπογραφές των διακανονισμών. Για τους Σκορπιούς, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να τολμήσετε κι εσείς αλλαγές που θέλετε να κάνετε, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Μεγάλη βελτίωση στην προσωπική σας ζωή. Η προσωπική ζωή, νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα είστε πιο ευνοημένοι με την Αφροδίτη από τους Ιχθύς. Σας πάει πολύ, είναι στο 5ο ηλιακό σας σπίτι των ερώτων. Δίνει χαρές, δίνει και κάποια πολύ θετικά στοιχεία με τα παιδιά σας. Έτσι, αν υπήρχε ένα θέμα, ηρεμείτε. Επειδή αυτό δεν το βλέπω τώρα τόσο μακριά και με τα φώτα, τι τίτλο έχεις βάλει? Γιατί σπάω το κεφάλι, προσπαθώ να το δω, αλλά δεν το βλέπω. Με τα κόκκινα, άσπρα, αυτά φώτα πάνω μου, δεν βλέπω τίποτα. Τολμήστε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε στη δουλειά, μεγάλη βελτίωση στην προσωπική σας ζωή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι όμως ότι και σε εσάς εκεί μπορεί να χρειάζεται. Θέλω να πω κάτι εδώ με αφορμή του Σκορπιού, θέλω να το πω σε εσένα και είναι αφορμή για όλα τα σταθερά όμως. Οι αλλαγές που φέρνει ο ουρανός δεν είναι κάτι, και αυτή η Πανσέλινος που έρχεται ουρανοκατέβατα εντελώς, μπορεί να το βιώνουμε μερικές φορές σαν ουρανοκατέβατο, αλλά όλοι κατά βάθος, αν το ψάξουμε μέσα μας, ξέρουμε που πάσχει. Το οτιδήποτε μας αφορά. Τώρα, το ότι αυτό που πάσχει μπορεί ξαφνικά ο ουρανός να το φέρνει πολύ έντονα στη φόρα, αυτό είναι άλλο. Άρα λοιπόν, κατά βάθος, ακόμα και τώρα, όλοι ξέρουμε που πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές μας. Οπότε ας το δούμε λίγο έτσι. Νομίζω ότι η Σκορπιοί είναι από τους πιο ευνοημένους στα ερωτικά κλπ. Και κάποια έτσι χαρά με τα παιδιά σας έρχεται. Κάτι πολύ ευχάριστο, μια ησυχία, μου αρέσει πολύ. Για τους τοξότες τώρα, θεωρώ ότι
όλη αυτή η κούραση που έχετε τραβήξει, που μου έλεγες πριν, τα ζώδια, τα μεταβλητά κλπ. Το άγχος, όλες αυτές οι ευθύνες αποδίδουν καρπούς, ιδίως μετά τις 20 του Φλεβάρι. Όταν θα περάσει και η Αφροδίτη στον Κρυό, σε συνδυασμό με τον Δία, θα ανθίσουν πραγματικά, θα φέρουν πολύ ωραία πράγματα. Στους τοξότες και η Πανσέληνος δεν τους πειράζει, επομένως έχετε να δημιουργήσετε. Θεωρώ ότι ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα πρέπει οπωσδήποτε να το αξιοποιήσετε για να προχωρήσετε, να κάνετε να υλοποιήσετε επαγγελματικά σχέδια, να βάλετε ένα πρόγραμμα στα πράγματα, γιατί τώρα έχουν ανατραπεί τόσο πολύ που έχετε χάσει τα πατήματα και το πρόγραμμά σας. Και επίσης να ξέρετε ότι μεταξύ 10 και 20 υπάρχει πρόσφορο έδαφος να κάνετε, να μεθοδεύσετε κάποιες υποθέσεις που ενδεχόμενα αφορούν στην ακίνητη περιουσία σας, να κάνετε μια μετακόμιση ή να εστιάσετε την προσοχή σας στην οικογένεια, αν είναι απαραίτητο. Για τους εγώκερους, θεωρώ ότι θα γίνουν πολλές και συμφέρουσες συμφωνίες, θα βάλετε σε εφαρμογή νέα σχέδια, έχουμε και ερωτικές επιτυχίες. Εδώ ο ουρανός είναι σε ένα χώρο που τους φέρνει το αναπάντεχο, το οποίο όμως δίνει χαρά. Γιατί πού είναι? Στο πέμπτο ηλιακό του σπίτι. Εννοείται. Δεν του φαίνει και ραβνοβόλους έρωτες, ξαφνικά κάτι χαρούμενο κλπ. Το μόνο που θέλω να προσέξετε πάρα πολύ είναι τα οικονομικά σας. Καλό είναι και λίγο οικονομία να κάνετε, γιατί μπορεί να έρθουν έκτακτα έξοδα, αλλά και γενικά αν έχετε κρεμότητες, αν έχετε θέματα δανεισμών, θέματα επενδυτικά, οτιδήποτε, λίγο να είστε συντηρητικοί. Σας έχω εμπιστοσύνη, παιδιά του χρόνου είστε, δεν νομίζω να ξεφύγετε, αλλά καλό είναι να προσέχετε. Για τους υδροχόους θα πρέπει να κινηθείτε με πολύ αποφασιστικότητα και ειλικρινά να μην φοβηθείτε τις αλλαγές όταν και όπου επιβάλλονται. Η περίοδος αυτή πιστεύω ότι τις αλλαγές θα τις φέρει περισσότερο σε συνεργασίες επαγγελματικές και λιγότερο σε προσωπικές σχέσεις, αλλά αυτό εξαρτάται από τον προσωπικό σας χάρτη. Αυτό που πιστεύω όμως παράλληλα είναι ότι ιδιαίτερα τα προσωπικά σας έχουν πάρα πολλά αβαντάζ γενικότερα και θεωρώ ότι θα σας φέρουν χαρές ιδιαίτερα στο τέλος του μήνα. Πολύ καλό πεδίο δράσης και για να αυξήσετε τη ρευστότητά σας και για να κάνετε καινούργιες γνωριμίες και αν κάνετε επαγγέλματα τα οποία απαιτούν επικοινωνία κλπ. Ειδικά στο τέλος του μήνα να δημιουργήσετε τις συνθήκες για να κάνετε συναντήσεις, συζητήσεις επικοδομητικές και επιπλέον πολύ καλό το τελευταίο διάστημα του μήνα για να προωθήσετε τη δουλειά σας, να τη διαφημίσετε και να κερδίσετε πολλούς καρπούς. Για τους ιχθύς θεωρώ ότι θα έχετε σημαντικές εξελίξεις κυρίως στην προσωπική σας ζωή. Μια χαρά σας πηγαίνει η Αφροδίτη από εκεί. Ωστόσο με την Πανσέληνο θέλω λίγο να προσέχετε για να μην γίνει το πεδίο της καθημερινής σας δουλειάς πεδίο μάχης για σας. Και αν υπάρξει κάποια ένταση προσπαθήστε να κρατήσετε τους τόνους χαμηλά και να μην την κάνετε ακόμα χειρότερη αυτή την ένταση. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι τα επαγγελματικά σας θα φτιάξουν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα. Θα είναι πιο ωραία τα πράγματα. Επικεντρωθείτε όμως στην προσωπική ζωή που έχει να σας δώσει πολλές χαρές και δεν θα χάσετε. Θεωρώ επίσης για τα ψάρια ότι αυτό το οποίο ίσως χρειάζεται να κάνουν είναι να προσέξουν λιγάκι κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία τους, αυτό όμως με την Πανσέληνο, γιατί ταυτόχρονα με την Πανσέληνο θα έχουμε και ένα τετράγωνο Αφροδίτη Άρη, με την οικογένεια να μην υπάρξουν εντάσεις και γενικά με αγαπημένους ανθρώπους δεν είναι καλό να είμαστε λίγο έτσι σε νεύρα και σε ένταση. Μάλιστα. Μου είπες για το Φεβρουάριο, κλέψαμε λίγο το Μάρτι, κλέψαμε λίγο και για τον Απρίλη, για το Μάη δεν είπαμε τίποτα, εξάλλου καλά-καλά δεν έχει φύγει Ιανουάριος. Εδώ που τα λέμε. Εγώ θα σε ξαναρωτήσω αυτό που σε ρώτησα και τον προηγούμενο μήνα. Για την έκλειψη που θα γίνει 20, νομίζω 20 Απριλίου, ναι. Λίγο... Όχι. Α. Για τη χρονιά. Όλοι. Πες μου, σε παρακαλώ, θα είναι λίγο καλύτερη από την προηγούμενη, για όλους μας. Γενικώς, σαν ναι, αίσθηση, ρε παιδί μου. Επειδή έχει όλες αυτές τις μετακινήσεις και τις αλλαγές των πλανητών και ειδικά του Δία, που πατάει τη μισή χρονιά σχεδόν στον Κρυό και την άλλη μισή λίγο παραπάνω στον Ταύρο.
Θεωρώ ότι αυτές οι μετακινήσεις βοηθούν αρκετά και βοηθούν τι, το, να αλλάξει λίγο η ενέργεια και σε όλα τα ζώδια κάπου τους ευνοεί. Εντάξει, είναι και κάποια τα οποία χρειάζεται λίγο να προσέξουν παραπάνω, αλλά γενικά το 2022, 23, συγγνώμη, είναι καλύτερο από το 2022. Σε ματιάσαν σήμερα. 100%. Εγώ σου λέω, σε βεβαίω, πρώτη φορά σε έχω δει να σου συμβαίνουν τόσα σε 15 λεπτά. Είναι μάτι. Το 2023 είναι καλύτερο από το 2022, γιατί σκέψω το εξής. Είχαμε στο 2022 ουρανό στον Ταύρο, Κρόνο στον Υδροχό, εκλήψεις στον άξονα Ταύρου Σκορπιού. Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση στα ζώδια τα σταθερά, επειδή ένας ζωδιακός χάρτης κάθε ανθρώπου έχει όλα τα ζώδια, καταλαβαίνεις ότι ήταν κάποιοι τομείς σε όλους μας, σ' άλλο περισσότερο, σ' άλλο λιγότερο, που πηγαίναν, να μην πω τίποτα, από το κακό στο χειρότερο να πω. Ενώ τώρα αυτό το πράγμα αμβλύνεται, μοιράζεται και άρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Σκέψου το έτσι. Έτσι το σκέφτομαι και έτσι να το σκεφτόμαστε γενικότερα. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Φαίνεται η γυναίκα, λέμε. Τώρα φεύγω, ό,τι προλάβω να ρωτήσω. Ωραία μας τα πει. Εσύ όμως τα πρόσεξες όλα. Σε είδα στο ζώδιο σου, μόλις άκουσες το ξώτη, λες τσακ, κάτσε να ακούσω τσακ. Καλά. Εσύ βρε τα άκουσες. Εσύ. Δεν θέλω, στεναχωριέμαι. Εσύ. Τι στεναχωριέσαι, μωρέ. Δεν θέλω να μαθαίνω, δεν θέλω να μαθαίνω. Άστε να με βρίσκουν. Τα άκουσα, ρε. Όλα καλά, ρε παιδιά. Εντάξει. Σούπερ χρονιά θα είμαστε. Μην ξεχνάτε να πείτε αύριο καλό μήνα με χαμόγελο, να το πείτε, ρε παιδιά. Το έχουμε ανάγκη να μας λένε κάτι καλό και να μας το λένε με την ψυχή τους και με χαμόγελο. Από σήμερα θα σου το πω εγώ για αύριο. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ εμείς, από το Μέγκα το καλό. Bye!